Οπότε ξεκινάμε και αυτή την τελευταία στρογγυλή τράπεζα, τη στρογγυλή τράπεζα στραβισμού. Να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή για την πρόσκληση, τόσο για μένα όσο και για τους συναδέλφους, τους εξαίρετους που έχουμε μαζί μας. Στην τράπεζα αυτή θα συζητήσω μια σειρά από κλινικά περιστατικά που τα βρίσκουμε είτε ενδιαφέροντα είτε πολύ κοινά. Σκοπός είναι να δώσει το έναυσμα για μια κουβέντα. Κάθε ομιλητής θα αναλύει το συγκεκριμένο θέμα και θα λέει ορισμένα πράγματα, νομίζω, ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Είναι όντως δύσκολο αυτό. Οι συμμετέχοντες είναι η καθηγήτρια που ήδη γνωρίζετε, η κυρία Ντέλφος, η κυρία Χλιό Χατζηστεφάνου, επίκορη καθηγήτρια στην πρώτη κλινική του Πανεπιστήμιου της Αθήνας, ο Δημήτρης ο Καραγεωργόπουλος, ο Γιώργος ο Παπαδέδες και ο Νίκος ο Κυρόπουλος, ιδιώτες οφθαλμίατροι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αγάπη για τον στραβισμό και την ευρωφθαλμολογία. Ο Νίκος ο Κυρόπουλος είναι και διδάκτορας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Ξεκινώ με το πρώτο περιστατικό. Δημήτρη, είσαι στο ιατρείο σου, στο εξαίρετο ιατρείο σου εδώ στη Θεσσαλονίκη και εμφανίζεται ένας νεαρός ενήλικας, ο οποίος διαμαρτύρεται για διαλείπουσα λοξή διόφθαλμη διπλοπία που διαρκεί 5 με λεπτά με μισή ώρα, κυρίως όταν κοιτάει αριστερά. Και σου λέω ότι αυτό το έχει εδώ μεταξύ 8 και 10 ετών. Όταν τον εξετάζεις κλινικά, βλέπεις ότι παρουσιάζει μια ανοτροπία στο δεξιματάκι, η οποία είναι περίπου 15 διοπτρίες στην πρωτεύουσα θέση, 25 διοπτρίες στην αριστερή βλεμματική θέση με εμφανή υπερλειτουργία του κάτω λοξού, και είναι η εικόνα που βλέπετε εδώ. 5 διοπτρίες στη δεξιά βλεμματική θέση, ενώ όταν κλείνουμε το κεφάλι, όταν κάνουμε δεξιά κλίση, η ανατροπία αυξάνει σε 25 διοπτρίες, όταν κάνουμε αριστερή κλίση της κεφαλής, η ανατροπία μειώνεται στις 3 διοπτρίες. Θέλω να μου σχολιάσει τη διάγνωση, τη διαφορική σου διάγνωση και το τι θα κάνεις θεραπευτικά σε αυτή την περίπτωση. Καλησπέρα σας. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκληση να συμμετέχω σε αυτό το στρογγυλό τραπέζι και θα ξεκινήσω με το περιστατικό αυτό που βλέπουμε. Το περιστατικό είναι μια νοοτροπία, εμφανίζεται στο δεξί μάτι και η πρώτη σκέψη την οποία θα πρέπει να κάνουμε και πιο συχνά συμβαίνει είναι το τροχιλιακό. Από εκεί και πέρα θα δούμε αν όντως είναι αυτό ή κάτι άλλο. Μπορεί να έχουμε να εμφανίζεται είτε με ανατροπία του δεξιού ματιού όπως όταν προσιλώνει, όπως είδαμε εδώ, όταν προσιλώνει με το αριστερό μάτι ή μπορεί να εμφανίζεται με υποτροπία του αριστερού ματιού. Επομένως εδώ με αυτή την κίνηση πρέπει να δούμε ποιος από τους μης πάσχει. Πάσχει στο δεξί μάτι ο άνολοξος ή πάσχει στο άλλο μάτι ο άνορθος μης. Έχουμε δύο ζεύγη μειών που πρέπει να αποκλείσουμε ποιος πάσχει. Όπως αναφέρθηκε, έχουμε ένα περιστατικό με μια υπερτροπία στο δεξί μάτι που εμφανίζεται σποραδικά από οκταετίας με εμφάνιση διπλοπίας. 15 διοπτρίες στην πρωτεύουσα θέση. Όταν κοιτάζεις την αριστερή βλεμματική θέση έχουμε 25 διοπτρίες υπερτροπία στο δεξί μάτι και όταν κοιτάζεις στην αντίθετη πλευρά τα μάτια έχουν μια μικρή υπερτροπία στο δεξί, υπάρχει μια μικρή υπερτροπία 5 διοπτριών. Τώρα, στο τεστ Μπιελσόφσκι, όταν κλείνουμε το κεφάλι προς την δεξιά πλευρά βλέπουμε ότι η ανατροπία του δεξιού ματιού αυξάνεται σε σχέση με την κλίση την κεφαλή προς τα αριστερά. Αυτό αμέσως διαγιγνώσκει την κατάσταση ότι πρόκειται, εφόσον αυξάνεται η υπερτροπία προς την πλευρά που, έχουμε την, που θεωρούμε ότι υπάρχει ο ένας ομής, ο άνολοξός, τότε σε κλίση της κεφαλής, επειδή υπάρχει αύξηση της ανόδου του ματιού σημαίνει ότι πάσχει ο άνολοξός μης. Με αυτό το τεστ, επομένως,
βάζουμε τη διάγνωση ότι στο περιστατικό μας αυτό πάσχει ο Άνω Λοξός μης και όχι ο Άνω Ορθός από την άλλη πλευρά. Τώρα, είναι σημαντικό να ξεχωρίσουμε αν η ανοτροπία αυτή, ο παραλυτικός αυτός τραυματισμός είναι πρόσφατος ή είναι συγγενής. Συγγενής λέγοντας από πολύ μικρή ηλικία. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά και γιατί πρέπει να κάνουμε αυτή τη διάκριση. Η διάκριση αυτή πρέπει να γίνει για λόγους να μην εμπλακούμε, γιατί σε έναν πρόσφατο παραλυτικό τραυματισμό πρέπει να διερευνήσουμε και εργαστηριακά πού είναι το πρόβλημα. Όταν όμως υπάρχει ένας συγγενής παραλυτικός τραυματισμός και μάλιστα με τέτοια μεγάλη γωνία την οποία κατά διαστήματα κάνει ταύτιση και κατά διαστήματα ξεφεύγει το μάτι και εμφανίζεται η διπλοπία, αυτό μας δίνει αμέσως τη λύση ότι πρόκειται περί συγγενούς ανοτροπίας. Επομένως έχουμε κάποια εδώ σημεία που πρέπει να προσέξουμε για να διαφοροδιαγνώσουμε την πρόσφατη από την παλιά παράλυση. Η διπλοπία μπορεί να εμφανιστεί και στη συγγενή σε ποσοστό 25%, όμως στον επίκτητο παραλυτικό στραβισμό εμφανίζεται στα 100% των περιστατικών. Ένα σημάδι, ένα κλινικό σημείο είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι η κλίση της εικόνας, δηλαδή η κυκλοστροφή που εμφανίζεται. Στη συγγενή πάρηση του Άνω Λοξού δεν εμφανίζεται η κλίση της εικόνας. Ενώ αντίθετα, σε μια πρόσφατη παράλυση του Άνω Λοξού μειός, έχουμε οπωσδήποτε κλίση. Ένα άλλο επίσης είναι η αμβλιοπία μπορεί να υπάρχει στη συγγενή, ενώ στον πρόσφατο δεν υπάρχει. Η συνεκτικότητα. Σε ένα μακροχρόνιο παραλυτικό στραβισμό αρχίζουμε και έχουμε συνεκτικότητα. Η γωνία παραμένει σταθερή, ενώ σε έναν πρόσφατο παραλυτικό στραβισμό η γωνία αλλάζει ανάλογα με τη θέση των ματιών και με το ποιο μάτι προσιλώνει. Αν προσιλώνει το παρετικό ή αν προσιλώνει το μη παρετικό. Έχουμε ανώμαλη θέση κεφαλής, που αν είναι παλιά η παράλυση, αν κλείσουμε το μάτι το παρετικό, μπορεί και να μην ισιάξει το κεφάλι. Ενώ σε έναν πρόσφατο παραλυτικό στραβισμό του Άνω Λοξού, όταν κλείσουμε το μάτι το δεξί που έχει το πρόβλημα, αμέσως η κλίση της κεφαλής στρώνει. Μπορεί να υπάρχει σύσπαση του ανταγωνιστή μη, στην προκειμένη περίπτωση του κάτω Λοξού, του παρετικού οφθαλμού, ενώ στις πρόσφατες δεν υπάρχει τέτοια σύσπαση. Ασυμμετρία προσώπου συχνά παρατηρούμε και θα σας δείξω μια εικόνα σε συγγενή παράλυση τροχιλιακού, ενώ σε μια πρόσφατη δεν υπάρχει. Όπως επίσης και από τις παλιές φωτογραφίες μπορούμε να δούμε από πότε έχει πάρει θέση η κεφαλή του ασθενούς μας. Εδώ βλέπουμε μια ασυμμετρία προσώπου σε μια συγγενή παράλυση του δεξιού τροχιλιακού, η γραμμή που περνάει από τα μάτια και η γραμμή που περνάει από το στόμα, ενώ θα έπρεπε να είναι παράλληλη, κλείνει προς την υγιή πλευρά. Ένα σημείο είναι αυτό, και αυτό με την ασυμμετρία, όπως βλέπουμε εδώ. Επίσης, ένα παιδάκι που έχει συγγενή πάρηση τροχιλιακού, έχουμε κλίση της κεφαλής για να αποφύγει την διπλοπία. Πολλές φορές εδώ γίνεται το λάθος και μπερδεύεται, νομίζουν οι γονείς ότι πάσχει, έχει ρευόκρανο το παιδί και αρχίζουν και κάνουν θεραπείες για λύση του ρευόκρανου. Ενώ στην πραγματικότητα είναι οφθαλμικό ρευόκρανο. Είναι από πρόβλημα, από πάρηση του τροχιλιακού. Και ερχόμαστε στην αντιμετώπιση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δοθήκαν εδώ πέρα όσον αφορά την θέση της υπερτροπίας που είναι στην περιοχή δράσης του κάτω Λοξού μειός, έχουμε υπερλειτουργία δηλαδή του κάτω Λοξού μειός, σε αυτές τις περιπτώσεις διορθώνεται το πρόβλημα, όπως βλέπουμε και στην εικόνα, κάνοντας μια εκτομή του κάτω Λοξού μειός.
Βέβαια, όταν οι γωνίες είναι πολύ μεγαλύτερες ή υπάρχει μετατόπιση της διασπορά της γωνίας και προς άλλες κατευθύνσεις, τότε αντίστοιχα μπορούμε να πάμε και στο άλλο μάτι και να επέμβουμε στον κάτω ορθό ή στο σύστιχο άνω ορθό. Αντίστοιχα, εάν υπάρχει σύσπαση στον σύστιχο άνω ορθό ή στον αντίστοιχο κάτω ορθό μη. Αυτά είχα να πω για το περιστατικό. Ευχαριστούμε πολύ. Κάποια σχόλια από το υπόλοιπο πάνελ. Από το ακροατήριο, παρακαλώ. Ορίστε. Είναι παραπλανητική, θα έλεγα. Δείχνει δίπλα ακριβώς πώς γίνεται με εκτομή του κάτω λοξού. Είναι ο δαίμον του τυπογραφείου. Έμεινε ένα κομμάτι του μη εκεί. Είναι ένα συχνό σφάλμα αυτό. Πολλές φορές νομίζουμε ότι κόβουμε όλο το κάτω λοξό και έχουμε αφήσει ένα κομμάτι. Και υπολειτουργεί μετά σε δεύτερο χρόνο. Ωραία. Οπότε να περάσουμε στο επόμενο περιστατικό. Γιώργο, είσαι στο ιατρείο σου και έρχεται ένας 67χρονος με σαχαρώδη διαβήτη, διαγνωσμένο εδώ και 18 χρόνια. Διαμαρτύρεται για διπλοπία, με διαγνωσμένη πλήρη πάρεση απαγωγού στο δεξί μάτι περίπου από 14 μήνες. Ποια παρέμβαση, χειρουργική ή μη, είναι πλέον ενδεδειγμένη? Και θέλω να μου σχολιάσει την προτινόμενη χειρουργική διόρθωση ανάλογα με τη δυνατότητα απαγωγής του παρετικού δεξιού οφθαλμού. Καλησπέρα και από μένα. Αφού ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου την Οργανωτική Επιτροπή και το φίλο του Σταμάτη, τον Κατζόνη, για την πρόσκληση στην τράπεζα αυτή, να περάσω ευθύς αμέσως στο σχολιασμό του περιστατικού. Καταρχήν, πρόκειται για μια εικόνα που οι περισσότεροι από εμάς έχουμε δει πάρα πολλές φορές στα γιατρία ή πόσο μάλλον στα νοσοκομεία, όσοι εργάζονται σε νοσοκομείο. Είναι μια εικόνα λίγο περίεργη, μόνο με την εξής έννοια, ότι αν κάποιος δεν σου πει όπως σταμάτησε ότι είναι μια πάρεση απαγωγού στο δεξί μάτι, που βλέπουμε ότι υπάρχει ένας συγκλίνος τραυμισμός, ένας παραλυτικός τραυμισμός, μπορεί κάποιος να πει ότι είναι μια πάρεση παγού λοιπόν δεξιά με τον ασθενή μας όπως εδώ να κοιτάει ευθεία, ή μήπως είναι μια πάρεση παγού αριστερά με τον ασθενή μας να κοιτάει αριστερά. Άλλο ένα περίεργο έτσι, που προκύπτει στα μάτια είναι το εξής, είναι ότι αν βλέπουμε καλά τη φωτογραφία, ο ασθενής έχει πολύ όριμο καταράκτη στο αριστερό μάτι. Όντως έχει. Ναι. Και αυτό βέβαια μάλλον το διευκολύνει στην παρούσα φάση γιατί μειώνει την διπλοπία του και βλέπει διπλά μόνο σε πολύ μεγάλα αντικείμενα. Ας περάσουμε λοιπόν στο περιστατικό. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι έχουμε απέναντί μας μια πάρεση απαγωγού. Να θυμηθούμε λιγάκι τη βασική ανατομία γιατί είναι πολύ σημαντικό στο πώς κάνουμε τη διαρρέμιση του περιστατικού. Θέλω λοιπόν και να σας θυμίσω απλά και μόνο γρήγορα τα στοιχειώδη ότι η έκτη εγκεφαλική ησυχία βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο του εγκεφαλικού στελέχους σε σύγκριση με τις άλλες δύο, με την τρίτη και την τέταρτη. Βρίσκεται στη γέφυρα και η πορεία της στον υπαρακνοειδή χώρο, ουσιαστικά περνώντας από το κανάλι του Ντορέλο, μπορεί να έρθει και σε επαφή με το λιθοειδές σωστό. Εξού και η πάρεση απαγωγού που μπορεί να εμφανιστεί σε έναν ασθενή που έχει αυξημένη ενδοκρανιακή πίεση. Στη συνέχεια, το απαγωγό μέσω της ανώτερης κοχικής σχισμής περνάει μέσα στον κόγχο και τροφοδοτεί, όπως όλοι ξέρετε, τον εξορθό. Η πάρεση του απαγωγού, όπως είπαμε, είναι η πιο συχνά απαντόμενη πάρεση οφθαλμοκινητικού νεύρου. Είμαι σίγουρος ότι αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Θα έλεγε κανείς ότι τα πιο συχνά αίτια είναι αίτια που έχουν να κάνουν με την αιμάτωση, αίτια που αφορούν στο κυκλοφορικό του ασθενούς μας. Σπανιότερα μπορεί να εμπλακεί σε τραύμα, σε σύγκριση, πολύ πιο σπάνια μάλιστα, σε σύγκριση με το τέταρτο που είναι το τροχιακό, που είναι το πιο συχνά απαντόμενο σε τραύμα. Ενώ κάποιες φορές δεν βρίσκουμε καν το αίτιο της πάρεσης. Στην πλειοψηφία όμως, στην τριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, πρόκειται για μικροϊσχημικές βλάβες σε ασθενείς κάποιες ηλικίες που είναι πάνω από 50 χρονών, 60, και έχουν γνωστά προβλήματα με το κυκλοφορικό τους. Σπανιότερα, όπως είπα, και κάτι που όπως θα ξαναπώ στην πορεία πρέπει να αποκλειστεί, μπορεί να εμπλέκεται σε πρόβλημα αυξημένης ενδοκρανιακής πίεσης, κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να αποκλειστεί, με το που έχουμε τον ασθενή στο γιατρείο. Προφανώς τον συγκεκριμένο έχει ήδη αποκλειστεί, γιατί έχει παρέλθει μεγάλο διάστημα από τότε που είχε την πάρεση. Μπορεί να υπάρχει κάποια γιγαντοκυταρική, η οποία
ξεκινάμε παρεσαπαγού, μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Σε ασθενείς άνω των 60-65 ετών, οφείλουμε να ζητήσουμε μια ταχύτητα καθίσης ερυθρών, όπως και ένα CRP, για να είμαστε στην ασφαλέστερη πλευρά. Κάποιες σπανιότερες καταστάσεις, μια ασθένεια ποτέ δεν μπορεί κανείς να την υποτιμήσει, να μην την αποκλείσει μάλλον, σας ακούω είδος κλπ. Οπωσδήποτε σε έναν ασθενή κάτω 40 θα πρέπει να αποκλείσουμε την σκλήρυνση κατά πλάκας και βέβαια να προχωρήσουμε, όπως θα πω και συνέχεια, με κάποια απεικόνιση μαγνητικής δηλαδή τομογραφίας. Στα παιδιά είναι πολύ πιο καλοήθης η πάρεση του παγωγού. Συνήθως είναι self-limiting η κατάσταση αυτή. Έχει σχέση με φλεγμονές και των αυτιών και της μύτης. Ή μπορεί να εμπλέκεται και το τραύμα μέσα και πολύ πιο σπάνια να είναι πιο σοβαρή. Αφού λοιπόν έχουμε τον ασθενή μπροστά μας και έχουμε κάνει μια βιδοσκόπηση, έχουμε αποκλείσει την αυξημένη οκανακή πίεση βλέποντας το οπτικό μας νεύρο, θα ζητήσουμε ένα ισχυμικό προφίλ και τα υπόλοιπα που συζητήσαμε. Οπωσδήποτε μια μαγνητική όταν ασθενείς κάνω το 40 ετών. Μην ξεχνάμε ποτέ, ό,τι και να έχουμε στο μυαλό μας, σε ένα νέο ασθενή είμαστε υποχρεωμένοι να ζητήσουμε μια μαγνητική τομογραφία. Για να μην βρεθούμε προδυσάρεστων εκπλήξεων. Περιμένουμε. Αυτός είναι ο τρόπος που κινούμαστε σε μια πάρεση απαγωγού. Περιμένουμε οπωσδήποτε γύρω στους 6 μήνες. Γιατί έχει βρεθεί ότι στους 6-9 μήνες μπορεί να υποχωρήσει αυτόματα η πάρεση του απαγωγού και ο ασθενής μας να είναι πάρα πολύ καλά. Πιστεύω συμβαίνει σε όλους. Έχουμε δει ασθενείς που είναι άριστα μετά από σύντομο χρονικό διάστημα, μπορεί και μετά από 1-2 μήνες, γιατί αρχίζεται και πανεματώνεται η περιοχή και λειτουργεί φυσιολογικά ο μυς, με αποτέλεσμα ο ασθενής να μην εμφανίζει πλέον την ενοχλητική για αυτόν διπλοπία. Στο διάστημα αυτό, μέχρι λοιπόν να παρέλθει αυτό το εξάμηνο, προφανώς και δεν μπορούμε να ακουμπήσουμε τον ασθενή μας. Τι κάνουμε? Είτε θα στραφούμε στην, όπως τη λέμε έτσι όλα αυτά τα χρόνια, στην κακή ποιότητα διόρθωση με τα πρίσματα, εφόσον η γωνία είναι μικρή και είναι εφικτό, ή αλλιώς στην όχι θα έλεγα αισθητικά αποδεκτή, αλλά σίγουρα λειτουργικά αποδεκτή λύση του αποκλεισμού του ενός οφθαλμού που ανακουφίζει τον ασθενή μας και πιστεύω ότι στην πράξη το βρίσκει το. Την πλέον αποδεκτή, την πλέον καλή και πρακτικά εφαρμόσιμη λύση. Μετά λοιπόν τους 6 μήνες οφείλουμε κάτι να κάνουμε. Εφόσον δεν υποχωρήσει η πάρεση απαγωγού, όπως συγκεκριμένη περίπτωση, πρέπει να σκεφτούμε μια χειρουργική επέμβαση. Ξέρουμε λοιπόν τη διάρκεια της πάρεσης και της παράλυσης. Έχουμε αποφασίσει να προχωρήσουμε χειρουργικά. Θα πρέπει να πούμε εδώ ότι η φυσική πορεία της πάρεσης του παγού αυτή τη στιγμή δεν υποχωρήσει. Είναι η εξής: είναι ότι ο ασθενής εξακολουθεί να διαμαρτύρεται για διπλοπία και εσύ καλείσαι να δώσεις μια λύση. Το θέμα είναι με ποια κριτήρια θα δώσουμε τη λύση. Θα πρέπει να παρακολουθήσουμε να δούμε την κινητικότητα του παραλίου του μειώσου. Θα πρέπει να δούμε ουσιαστικά στην προκειμένη περίπτωση να δούμε την απαγωγή που έχει ο ασθενής μας. Ουσιαστικά τι κάνουμε? Βλέπουμε τι γίνεται στην απαγωγή, πόσο περιορισμένη είναι η απαγωγή. Εφόσον η απαγωγή ξεπερνάει τη μέση γραμμή και έχει μια καλή συσσαγωγικά κινητικότητα ο εξορθός, δεδομένης της πάρεσης, τότε μπορεί κανείς να το αντιμετωπίσει με τον συμβατικό τρόπο σε ένα συγκλίνοντα τραυματισμό, κάνοντας μια οπίστια μετάθεση στον εξορθό και βράχηση στον έξω. Γιατί ουσιαστικά θα έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Ο στόχος βέβαια είναι να φέρουμε το μάτι στην ευθεία, στην πρωτεύουσα θέση, έτσι ώστε να διευκολύνουμε την καθημερινότητα του ασθενή μας και παράλληλα να του δώσουμε κάποιο βαθμό απαγωγή, που είναι και το πρόβλημα στη δεύτερη έτσι, περίπτωση που θα μας πάω, όταν το μάτι δεν εμφανίζει κινητικότητα πέρα της μέσης γραμμής. Σε αυτή την περίπτωση, ο συμβατικός τρόπος αντιμετώπισης ενός συγκλίνοντος τραυματισμού δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, πρέπει να στραφούμε στις λύσεις των μεταθέσεων των ορθών μειών, τα transposition techniques, τα οποία είναι και νομίζω είναι και η λύση στο συγκεκριμένο ερώτημα στα μάτια μου του περιστατικού. Αν λοιπόν δεν έχουμε καθόλου κινητικότητα ή η κινητικότητα φτάνει μέχρι τη μέση γραμμή, προχωράμε με τα transposition techniques. Τι είναι αυτά τα transposition techniques, για να τα πούμε λιγάκι? Οι μεταθέσεις των ορθών μειών περιγράφησαν στην πρώτη φορά από το Human Science το 1908. Και έγιναν πάρα πολλές παραλλαγές έκτοτε. Ουσιαστικά, όπως θα δούμε εδώ στα σχεδιαγράμματα, παίρνουμε κάποια κομμάτια, προσπαθούμε να δώσουμε κάποιο βαθμό απαγωγή στον παράλυτο εξορθό, βοηθώντας τον με κάποια κομμάτια του άνω και του κάτω ορθού.
Ο Χιούμερσχάιν πρώτος είχε περιγράψει τη μέθοδο αυτή, όπως είπαμε, 1907-1908, και έλεγε ότι με το ίμιση, με το κροταφικό ίμιση του άνω και του κάτω ορθού, προσπαθούσε να το καθυλώσει δίπλα στην κατάφυση, όπως βλέπουμε, του παραλίτου μειός, προσπαθώντας να τους δώσει, να δώσει σε αυτά, στα μάτια αυτά, κάποια απαγωγή. Στην πορεία έγιναν διάφορες αλλαγές. Ο Σίλιγκερ, αν θυμάμαι καλά, είναι αυτός ο οποίος περιέγραψε τη μετάθεση ολόκληρου του τένοντος, έκοβε ουσιαστικά όλο το μη και τον καθύλωνε πάλι δίπλα στην κατάφυση του παραλίτου μειός και του άνω και του κάτω ορθού. Με μια παραλλαγή, η Γιάννης είναι η πιο διαδεδομένη, θα την κουβεντιάσουμε τώρα στο τέλος. Μια παραλλαγή που έκανε ο Φώστερ, που ήταν η πιο πρόσφατη και ο οποίος ουσιαστικά με πλάγια προσιλωτικά ράματα προσπάθησε να αυξήσει αυτή την απαγωγή που προσπαθούσε να δώσει με τους δύο κάθετους ορθούς, με τον άνω και τον κάτω ορθό, στον παράλληλο τομή. Η Γένσεν είναι η πλέον διαδεδομένη. Στη Γένσεν τι γίνεται, όπως βλέπετε και από το σχεδιάγραμμά μας, παίρνεις το ίμιση του άνω και του κάτω ορθού και τα ενώνεις με μία απορροφήσιμο ράμα με το ίμιση του παραλίτου μειός. Είναι μια εξαιρετικά διαδεδομένη μέθοδος και θα έλεγα η πλέον αποδεκτή από τους συναδέλφους. Και αυτό γιατί, πέρα από το ότι έχει ένα καλύτερο λειτουργικά αποτέλεσμα, μας βοηθάει να αποφύγουμε την ισχυμία του προστίμου ορίου, που είναι ένα πρόβλημα υπαρκτό, ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις. Στα μάτια μου δεν είναι, μπορώ να πω πάρα πολλά πράγματα, εκτός του ότι είναι τα transposition αυτά techniques έχουν ενδείξει ουσιαστικά, όχι μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις, σε μια πάρεση επαγωγού, αλλά και σε ένα Duane τύπου 1, που είναι επίσης ένδειξη για αυτές τις περιπτώσεις. Μια παρόμοια εγχείρηση περιέγραψε ο ΝΑΠ για τον Double Elevator Palsy και βέβαια σε μια απουσία, σε μια συγγενή απουσία του πυρήνα του απαγωγού μπορεί κανείς να σκεφτεί κάτι για να δώσει κάποια απαγωγή στα μάτια αυτά. Συμπερασματικά και κλείνοντας, ως απάντηση έχοντας ένα τέτοιο ασθενή απέναντί μας, θα έλεγα ότι αφού στιγμή παρέλθει το διάστημα που συγκεκριμένα έχει ήδη παρέλθει, στο οποίο περιμένουμε, οφείλουμε να σκεφτούμε να βοηθήσουμε τον ασθενή μας χειρουργικά. Εφόσον η κινητικότητα είναι πέραν της μέσης γραμμής, προχωράμε με τον συμβατικό τρόπο αντιμετώπισης ενός συγκλίνοντος τραυματισμού. Εφόσον είναι μέχρι τη μέση γραμμή, πρέπει να σκεφτούμε τα transposition techniques. Είναι δύσκολα, αλλά είναι και η μόνη μας επιλογή αν θέλουμε να δώσουμε κάποιο βαθμό απαγωγή στο μάτι αυτό. Σας ευχαριστώ. Γιώργο, θα συνδύαζες ένα transposition procedure με μια οπίσθια μετάθεση του έσω ορθού. Βέβαια, είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα έπρεπε εγώ βασικά να σας τονίσω αυτό. Είναι πολύ σημαντική αυτή η παρατήρηση στα μάτια. Βεβαίως και πρέπει να το σκεφτεί κανείς. Αλλά το πιο σημαντικό είναι τι. Είναι το σε πόσους μύες, ακριβώς επειδή ανέφερα πριν την ισχυμία του προστίμου ορίου, σε πόσους μύες θα επέμβει κανείς. Και αυτό γιατί εμπλέκοντας μέσα και τον εσωρθό του ιδίου οφθαλμού, προφανώς εμπλέκεις μέσα 4 μύες, που είναι πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο και μπορεί η πιθανή ισχυμία προστίμου ορίου είναι μια πολύ μεγάλη απειλή. Αυτό που μπορεί να κάνει κανείς στην εναλλακτική είναι να πάει στον έσορθο του άλλου ματιού, εφόσον δεν του φτάνει βεβαίως η επέμβαση η συγκεκριμένη γέννηση από μόνη της. Άρα λοιπόν θέλει να το συνδυάσει με κάποια οπίσθια μετάθεση του ανταγωνιστού. Άρα λοιπόν, αν δεν πάει στο σύστοιχο έσορθο, μπορεί να πάει στο άλλο μάτι. Μια άλλη λύση επίσης είναι να κάνει μποτόξ στον έσορθο. Μια λύση που χρήζει εμπειρίας οπωσδήποτε από ανθρώπους που την έχουν κάνει, ηλεκτρομοιογραφικής παρακολούθησης της όλης διαδικασίας. Και μια λύση που δεν είναι μόνιμη γιατί χρήζει επανάληψη. Και μια tricky question σε σχέση με την πρώτη σου παρατήρηση. Θα έκανες πρώτα τον καταράκτη ή τον στραβισμό? Εγώ θα έκανα πρώτα τον καταράκτη. Και η διπλοπία? Είναι προστασία για τη διπλοπία ο καταράκτης. Είναι καλή ερώτηση, αλλά έχω την αίσθηση ότι άμα κάνουμε πρώτο στραβισμό και μετά προσπαθήσεις να αφαιρέσεις τον καταράκτη των ασθενή αυτών, φοβάμαι ότι θα αλλάξουν τα δεδομένα. Και μπορεί να μην έχεις ουσιαστικά το μάτι αυτό. Προφανώς τον καταράκτη αυτόν έχει πάρα πολλά χρόνια. Είναι διαβητικός, ακριβώς. Είναι ένα πάρα πολύ καλό ερώτημα και ένα δίλημα που το έχουμε όλοι όταν έχουμε ένα τέτοιο ασθενή απέναντί μας. Δηλαδή, μπορείς να φέρεις το μάτι στην ευθεία και να κάνεις τον καταράκτη μετά. Θεωρητικά όμως μπορείς να αφαιρέσεις στην αρχή. Η διπλοπία υποτίθεται ότι ήδη έχει απλά την ύξη μικρού βαθμού μόνο στα μεγάλα αντικείμενα. Έτσι δεν είναι? Άρα, σαν πρώτη επιλογή θα έλεγα ότι θα προσπαθήσω να βγάλω τον καταράκτη, να δω πού πάμε
και μετά να διορθώσω το στραβισμό. Αυτή θα ήταν μια σκέψη έτσι πρόχειρη. Μπορεί κάποιος άλλος να κάνει κάτι διαφορετικό στο κρατήριο, στο πανεπιστήμιο. Το λέω γιατί πολύ συχνά παραπομπές από χειρουργούς καταράκτη είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Η διπλοπή αποναπτύσσεται μετά από ένα χειρουργείο καταράκτη λόγω μιας πάρες απαγωγού που ήταν μικρή, δεν την είχαν δει. Είναι πάντως νομίζω ένα δίλημα που δεν μπορείς να απαντήσεις με σαφήνεια, γιατί τα αποτελέσματα πολλές φορές δεν μπορεί να μην σε δικαιώσουν. Γιώργο, με συγχωρείς να ρωτήσω κι εγώ κάτι. Ήθελα να διευκρινίσουμε λίγο το πώς θα διαπιστώσουμε πόσο κινητικότητα, πόσο λειτουργικότητα βασικά έχει ο εξορθός μετά την ανάνυψη, ας το πούμε. Με ποιο τρόπο μπορείς να το διαπιστώσεις αυτό το πράγμα? Ναι, θεωρητικά υπάρχει το Force Generation Test, αν εννοείται αυτό, που βλέπει ουσιαστικά τι κινητικότητα έχει ομής. Που ζητά τον ασθενή σου, έχοντα πιάσει με τη λαβίδα την περιοχή πάνω από το μη, να κινήσει το μάτι προ την κατεύθυνση τη παράλυση. Και βλέπει, δηλαδή κάνει το αντίθετο. Δεν πα προ την κατεύθυνση παράλυση όπω κάνει το Force Action Test, κάνει το αντίθετο. Πιάνει και θε να δει πόσο κινείται το μάτι, αν του ζητήσει ο ίδιο να το κινήσει προ αυτήν την κατεύθυνση. Και βλέπει αν υπάρχει κάποια κινητικότητα. Σωστά. Βέβαια και ένα άλλο τρόπο που συχνά εγώ εφαρμόζω είναι οι σταγόνε. Μπορώ να ελευθερώσω τον έσω ορθό και να πω στον ασθενή μου. Κοίταξε προς την πλευρά δράσης του έξω ορθού, να δω πόσο μπορεί να κινήσει το μάτι προς τα έξω. Μάλιστα. Εφόσον η κινητικότητα είναι ικανοποιητική, όπως είπες, τότε συνεχίζουμε την οπίστε μετάθεση και με εκτομή του έξω ορθού. Αλλιώς, προχωράμε με γενική νάρκωση σε γέννηση. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Κάποια άλλη ερώτηση, παρατήρηση για αυτό το περιστατικό? Κύριε Ρούγκα. Λίγο το μικρόφωνο, κύριε Ρούγκα. Εδώ θα έρχεται. Την οπίθια μετάθεση του αντίθετου έσορθου θα την έκανες στον ίδιο χρόνο ή θα περίμενες να δεις πόσο θα αποδώσει η Τζένσεν? Αυτό που λέτε, κύριε Ρούγκα, είναι πολύ σωστό, γιατί έχει αναφερθεί σε βιβλιογραφία ότι κάποιοι περιμένουν. Το ερώτημα είναι θα έλεγα ότι αν κάποιος θέλει να είναι περισσότερο έτσι ασφαλής, θα κάνει αυτό που λέτε, να το κάνει σε δεύτερο στάδιο. Γι' αυτό μάλιστα και με τον αντίστοιχο τρόπο της Botox που ανέφερα πριν, βιβλιογραφικά εμφανίζονται πάρα πολλοί οι οποίοι κάνουν την Botox αρκετά μετά, ακριβώς για να δουν τι μένει και τι θες να διορθώσεις. Το σίγουρο είναι ότι χρειάζεται, σύμφωνα με την πλειοψηφία των περιπτώσεων, γιατί όπως ξέρουμε είναι ένα περιστατικό που είναι περιστατικά που είναι σπάνια και δεν τα κάνει συχνά για να πει ότι έχει κάποιο μεγάλο αριθμό ασθενών και να βγάλει ένα ασφαλές συμπέρασμα. Αλλά είναι σίγουρο ότι ένα υπόλοιπο θα μείνει, γιατί είναι τέτοια η γωνία που δεν μπορεί εύκολα. Όπως είπα και πριν, ο πρώτος στόχος είναι να φέρει το μάτι, μην το ξεχνάμε αυτό, στην πρωτεύουσα θέση να είναι ευθεία για να βοηθήσει τον ασθενή σου. Επειδή αυτό δεν μπορεί να το κάνει εύκολα, νομίζω ότι πρέπει να παρέμβει στο άλλο μάτι και θα ίσως το κάνει σε σύντομο χρονικό διάστημα στο ερώτημά σα. Κύριε Χατζηστεφάνου, είχατε ερώτηση? Πώς θα αξιολογήσουμε την παράλυση εν αντιπάρησης? Συμφωνώ πάρα πολύ και με αυτό που ο κ. Παπαδέδης για το Active Force Generation Test και την τροποποίηση που κάνει επί χειρουργικής κλίνησης ο κ. Γεωργόπουλος. Έχει μεγάλη σημασία να ξέρουμε ότι μερικές φορές η δευτεροπαθή σύνωση του εσορθού μπορεί να μην αφήνει το μάτι να πάει προς την απαγωγή και να είναι μείον 4, αλλά να υποκρύπτει μια πάρεση. Και αυτά πρέπει να τα κάνουμε. Και αυτά θα επηρεάσουν και την απόφασή μας για το αν θα πρέπει να κάνουμε κάτι στον σύστοιχο εσορθό. Γιατί αν υπάρχει δευτεροπαθή σύνωση, περιμένουμε. Συσπάται ο εσορθός και τότε κάτι πρέπει να κάνουμε. Πιθανώς έστω μποτόξ. Mm-hmm. Προχωράμε στην επόμενη περίπτωση. Νίκο, είσαι στο ιατρείο σου και εξετάζεις αυτό το κορίτσι 6 ετών, το οποίο εμφανίζει συγγενή αδυναμία άνοστροφής σε προσαγωγή του δεξιού οφθαλμού. Βλέπουμε την εικόνα. Ταυτόχρονα εμφανίζει διεύρυνση της βλεφαρικής χυσμής στην προσπάθεια αυτή για άνοστροφή σε προσαγωγή και μια υποτροπία του δεξιού οφθαλμού περίπου 5 διοπτρία στην πρωτεύουσα θέση. Θέλω να μου σχολιάσει τη διαφορική διάγνωση, τη διάγνωση και τη θεραπεία που θα εφαρμόσει την περίπτωση αυτή. Καλησπέρα σας. Να ευχαριστήσω με τη σειρά μου την Οργανωτική Επιτροπή για την πρόσκληση. Και να σχολιάσουμε το σύνδρομο Μπράουν που εμφάνισε η προηγούμενη φωτογραφία. Το σύνδρομο Μπράουν ανήκει στους τραυματισμούς περιφερειακής αιτιολογίας, οι οποίοι αφορούν απλασίες, υποπλασίες και δυσπλασίες μειών και τενόντων
με αποτέλεσμα τον περιορισμό της λειτουργίας του ΜΙΟΣ στην περιοχή δράσης του. Είναι μια συγγενής ανομαλία. Παρατηρείται αδυναμία του πάσχοντος οφθαλμού να ανυψωθεί, ευρισκόμενος σε θέση προσαγωγής. Συχνά συνυπάρχει διεύρυνση της βλεφαρικής σχισμής, όπως είδαμε στη φωτογραφία, κατά την προσαγωγή, καθώς και κάθελξη του βολβού, οφειλόμενη σε μηχανικούς λόγους. Όταν σπάνια έχουμε κάθελξη στην πρωτεύουσα θέση, έχουμε και αντισταθμιστική θέση κεφαλής, καθώς και φαινόμενο V. Η διάγνωση στηρίζεται στην κλινική εικόνα και επιβεβαιώνεται από το τεστ παθητικής κινητικότητας. Η διαφορική διάγνωση γίνεται από την πάρεση του κάτω λοξού, η οποία όμως είναι πάρα πολύ σπάνια, και με το ίδιο το τεστ της παθητικής κινητικότητας, στο οποίο έχουμε την εξής διαφορά. Όταν κάνουμε το τεστ παθητικής κινητικότητας στο σύνδρομο Brown, δεν ανεβαίνει επάνω το μάτι, ενώ στην πάρεση του κάτω λοξού ανεβαίνει άνετα. Συνήθως είναι ετερόπλευρο και πολύ σπάνια αμφωτερόπλευρο. Συνήθως δεν έχουμε στραβισμό στην πρωτεύουσα θέση. Κατά τον Brown, η αιτιολογία είναι το βραχή έλυτρο του άνω λοξού ΜΙΟΣ, που δεν τον αφήνει να πάει παραπέρα, οπότε δεν μπορεί να ανέβει το μάτι. Αυτή η άποψη όμως δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, οπότε ενοχοποιείται από άλλους συγγραφείς και η αδυναμία του τένοντα του άνω λοξού ΜΙΟΣ, του σύστιχου, να διολυσίσει μέσα στην τροχηλία, να γλιστρήσει. Και έτσι έχουμε το σύνδρομο κλικ από τον παραγόμενο ήχο. Όταν λίγο πιέσουμε στο τεστ της παθητικής κινητικότητας, το μάτι πάει επάνω μετά από ένα κλικ. Το παράγει το ρυκνωμένο έλυτρο που περνάει εκείνη την ώρα μέσα από την τροχηλία. Επίσης, είναι δυνατόν να έχουμε και επίκτητο σύνδρομο Brown μετά από τραυματισμό ή ρευματοειδή αρθρίτιδα, λόγω του ότι έχουμε τενοντίτιδα. Συνήθως το σύνδρομο Brown δεν χρειάζεται θεραπεία, εκτός αν συνυπάρχει αντισταθμιστική θέση κεφαλής στην πρωτεύουσα θέση. Οπότε, επεμβαίνουμε στον άλλο οφθαλμό με εξασθένιση του άνω ορθού ή ενίσχυση της δράσης του κάτω λοξού ΜΙΟΣ. Αυτά είχα να πω για το σύνδρομο Brown. Είναι όντως ένα σύνδρομο Brown. Νίκο μου, βέβαια, η πιο σύγχρονη τεχνική είναι να τοποθετούμε expander στο τένοντα του άνω λοξού, ο οποίος είναι στενός, είναι κοντός, με αποτέλεσμα να δημιουργεί όλη αυτή την εικόνα, και είναι κάτι που θέλω να προσθέσω στη θεραπευτική αντιμετώπιση. Το στήλο, όπως είδες στα μάτια, είναι λίγο τηλεγραφικό και περιλαμβάνει το σκελετό του σύνδρομου. Ναι. Αν θέλουμε να πλατιάσουμε, έχει πολλά. Κάποιο άλλο σχόλιο? Κύριε Παπαδάδε. Παρακείτε το μικρόφωνο. Ευχαριστώ. Ήθελα να πω, Νικό, ότι θα πρέπει να τονίσουμε το ιατρογενές Brown, το οποίο είναι συχνό, αν κανείς κάνει το λάθος, να διορθώσει μια παράλυση άνω λοξού με την γνωστή αναδίπλωση, η οποία είναι unpredictable. Δεν μπορείς να προβλέψεις τι επιτυγχάνεις. Μπορεί να φτιάχνεις τον άνω λοξό, αλλά να κάνεις σε δεύτερο χρόνο ένα ιατρογενές Brown, το οποίο εμπλέκει τον άρρωστο σε ατελείωτες επεμβάσεις. Δύσκολα φέρνεται βόλτα. Ναι, γι' αυτό και σε, όπως είδες και πριν, και το ξέρεις βέβαια πολύ καλά, χρόνια ασχολείσαι, μπορεί να κάνουμε μια εκτομή του συστήχου κάτω λοξού. Οτιδήποτε άλλο, δεν κάνουμε αναδίπλωση. Έτσι. Γι' αυτό έχει εγκαταληθεί, εξαιτίας αυτού του κινδύνου. Έτσι. Βέβαια, εδώ είναι συγγενές τον Brown, έτσι, δεν έχει καμία σχέση με το ιατρογενές. Υπάρχει και ιατρογενές. Βέβαια, σαφέστατα. Το είπε άλλο στον Νίκο, το έχει περιγράψει. Συγγνώμη, το ιατρογενές συνήθως δημιουργείται όταν κάνουμε τάκινγκ σε πρόσφατη παράλυση του. Ναι, αυτό είναι. Ναι. Κύριε Δαμανάκη. Ναι, ήθελα μια διευκρίνηση για την τελευταία παράγραφο. Όταν υπάρχει Brown που έχει γωνία στην πρωτεύουσα θέση, τι αποτέλεσμα μπορεί να έχουμε επεμβαίνοντας στο άλλο μάτι? Το κατεβάζουμε και το άλλο λίγο πιο κάτω για να μην καίρεται η αντισταθμιστική θέση. Αυτό δεν είναι, δηλαδή, η κλασική αντιμετώπιση είναι η τενοντοτομία του άνω λοξού για να χαλαρώσει ή το expander. Αλλά επέμβαση στο καλό μάτι, όταν υπάρχει περιορισμός στο άλλο, δεν πρέπει να φέρει αποτέλεσμα. Αυτά είναι βιβλιογραφικά, κύριε Δαμανάκη. Εντάξει. Okay. Νίκο μου, ευχαριστούμε πολύ.
Προχωράμε με την επόμενη περίπτωση. Δημήτρη, σειρά σου πάλι. Αυτό το αγόρι ηλικίας 5 ετών έχει χειρουργηθεί για βρεφική εσωτροπία σε ηλικία 20 μηνών. Οι γονείς αναφέρουν ότι συχνά μέσα στην ημέρα το αριστερό ματάκι στρέφεται προς τα πάνω, όπως βλέπετε στην εικόνα. Κυρίως όταν το παιδί είναι αφηρημένο, όταν κοιτάει τηλεόραση, όταν είναι κουρασμένο. Σχολίασέ μου τη διάγνωση, διαφορική διάγνωση και θεραπεία. Εντάξει, όπως είπες, έχει χειρουργηθεί για συγγενή εσωτροπία. Εμφανίζει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, συνήθως στην ηλικία των 2 με 5 χρονών, εμφανίζεται μια νοτροπία ή στο ένα μάτι ή πότε στο ένα, πότε στο άλλο. Η διάγνωση βέβαια είναι λίγο εύκολη. Το να τη βάλεις, λες, είναι ένα DVD ετερόπλευρο, που μπορεί να είναι, να φαίνεται ετερόπλευρο, αλλά μπορεί να είναι και αμφωτερόπλευρο. Συνήθως έτσι είναι. Έτσι, συνήθως είναι αμφωτερόπλευρο. Το DVD με όχι ίδιο βαθμό ανοτροπία, κάποιο μάτι έχει περισσότερο, κάποιο μάτι έχει λιγότερο. Το θέμα είναι, όταν δεις ένα DVD, το DVD πώς προκαλείται. Τις περισσότερες φορές είναι ίσια τα μάτια του παιδιού και όταν αφαιρείται ή κουράζεται, τότε βλέπουμε το ένα το μάτι να ανεβαίνει πιο ψηλά. Συνήθως ανεβαίνει το μάτι που έχει τη χειρότερη όραση. Κρατάει προσήλωση ο πρωτεύων οφθαλμός, ανεβαίνει το άλλο μάτι πιο ψηλά. Εάν η όραση και στους δύο οφθαλμούς είναι το ίδιο, τότε δεν θα έχει προτίμηση στον έναν. Πότε θα κοιτάζει με το αριστερό και θα ανεβαίνει το δεξί, πότε θα κοιτάζει με το δεξί και θα ανεβαίνει το αριστερό. Και αυτό είναι ένα κλινικό σημείο, βέβαια, που μπορεί να το διαχωρίσει από μια παράλυση των μειών, των ανωφερεί, το μάτι που στρέφουν προς τα πάνω, των μειών που στρέφουν το μάτι προς τα πάνω. Σίγουρα πρέπει να ξεχωρίσουμε, καταρχάς το DVD ανεβαίνει το μάτι προς τα πάνω, δημιουργεί συγχρόνως μια έξω κυκλοστροφή και μπορεί να εμφανίζει και λανθάνων νισταγμό. Έτσι. Αυτά είναι κάποια κλινικά σημεία που μπορεί να το διαγνώσουν από μια υπερλειτουργία κάτω του λοξού μειός. Να δούμε λίγο. Λοιπόν, η διαφορική διάγνωση όταν βλέπουμε ένα κάθετο στοιχείο είναι από την κάθετη παρέκκληση, από την παράλυση κάποιων μειών που είναι υπεύθυνοι για να τραβήξουν το μάτι προς τα κάτω και ανεβαίνουν προς τα, και λειτουργούν οι ανωφερείς μυς και τραβούν το μάτι επάνω ή από υπερλειτουργία κάτω λοξού μυός. Όταν το μάτι που έχει το DVD πάει στην δεξιά θέση, η μύτη δρά σαν οκλούντερ, αποκλείει την όραση από το μάτι, οπότε μοιραία ανεβαίνει το μάτι προς τα πάνω, κάνει προσήλωση με το δεξί, ας πούμε, και όταν το αριστερό κλείνει η όρασή του από τη μύτη, δημιουργεί κίνηση προς τα πάνω. Αυτό πρέπει να το διαφοροδιαγνώσουμε από την υπερλειτουργία του κάτω λοξού μυός. Στον κάτω λοξό μυός, όταν υπερλειτουργεί ο κάτω λοξός μυός, το μάτι που ανεβαίνει πάντα στην προσαγωγή λειτουργεί. Πάντα ανεβαίνει στην πρωτεύουσα θέση και στην απαγωγή δεν εμφανίζεται υπερλειτουργία, δεν ανεβαίνει το μάτι προς τα πάνω όταν έχουμε στον κάτω λοξό μυός. Αντίθετα όμως το DVD υπάρχει σε όλες τις θέσεις, και στην προσαγωγή και στην πρωτεύουσα και στην απαγωγή. Και όταν αναλαμβάνει προσήλωση βλέπουμε ότι κάνει, αν το κοιτάξουμε προσεκτικά, βλέπουμε ότι κάνει μια μικρή έσω κυκλοστροφή το μάτι όταν έρχεται να πάρει τη θέση. Λοιπόν, αυτά είναι οι δύο κατηγορίες που θέλουμε να διαφοροδιαγνώσουμε. Το DVD από παράλυση των κάτω ορθών μειών σε σχέση και με την υπερλειτουργία του κάτω λοξού. Λοιπόν, τα σημεία που διαγνώσκουμε, που βάζουμε για διαφορική διάγνωση μεταξύ DVD και υπερλειτουργίας κάτω λοξού, λίγο πολύ σας τα είπα, τα αναφέρουμε εδώ στον πίνακα. Βλέπουμε ότι η ανύψωση στο DVD είναι σε όλες τις θέσεις. Έτσι, ενώ στην υπερλειτουργία του λοξού είναι μόνο στην προσαγωγή και ποτέ στην απαγωγή. Ψευδοπάρηση άνω ορθού μειός μπορεί να μας δώσει να μας το δώσει η υπερλειτουργία του κάτω λοξού και όχι σε DVD. Έξω κυκλοστροφή παρατηρείται μόνο, όπως σας είπα, στο DVD και όχι στην υπερλειτουργία του κάτω λοξού, όπως και λανθάνων νισταγμός.
Το φαινόμενο Μπιελσόφσκι υπάρχει συχνά σε DVD και όχι σε υπερλειτουργία κάτω λοξού. Τι είναι το φαινόμενο Μπιελσόφσκι, με επιτραπεί να πω δύο λόγια. Όταν προσιλώνει ο ένας οφθαλμός και ο άλλος είναι κάτω από το οκλούντερ, βλέπουμε να ανεβαίνει το μάτι. Αν χρησιμοποιήσουμε ειδικά ένα οκλούντερ θαμπόγελο, τότε βλέπουμε κάτω από το θαμπόγελο, βλέπουμε το μάτι που έχει DVD να ανεβαίνει. Τώρα, αν έχουμε κάποια βαθμονομημένα φίλτρα πυκνότητος και αρχίσουμε να τα βάζουμε μπροστά από τον προσιλώνοντα οφθαλμό, όταν φτάσουμε σε ένα πυκνό φίλτρο X πυκνότητος, αρχίζει το μάτι που έχει το DVD να κατεβαίνει, να αναλαμβάνει προσήλωση. Όταν ξεπεράσουμε την πυκνότητα των φίλτρων από τον προσιλώνοντα οφθαλμό, βλέπουμε το μάτι αυτό που ήταν κυρίαρχο και προσήλωνε να ανεβαίνει κάτω από το φίλτρο, να ανεβαίνει προς τα πάνω. Αυτό είναι το φαινόμενο Μπιελσόφσκι. Επίσης, αν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε σακαδικές, να μετρήσουμε τις σακαδικές κινήσεις, βλέπουμε ότι στο DVD είναι πολύ αργές οι σακαδικές κινήσεις, 10 με 20 μοίρες ένα δευτερόλεπτο, ενώ στην υπερλειτουργία του κάτω λοξού οι ταχύτητες είναι μεγάλες. Η υπερλειτουργία τώρα στον άνω λοξό μπορεί να υπάρχει στο DVD, ενώ συνήθως στην υπερλειτουργία του κάτω λοξού έχουμε υπολειτουργία του άνω λοξού. Web pattern δεν παρατηρείται ποτέ να έχουμε άνοιγμα της γωνίας επάνω των ματιών όταν κοιτάζει προς τα πάνω σε DVD, ενώ σε υπερλειτουργίες λοξών το βρίσκουμε συχνά. Και πάμε στη θεραπεία. Τι θα κάναμε στο περιστατικό αυτό? Εάν το περιστατικό αυτό το κάνει αραιά και που λέμε, με κάποιες στιγμές της διάρκειας της ημέρας και δεν είναι τόσο ενοχλητικό αισθητικά, η γνώμη μου είναι να μην το πειράξουμε. Εάν είναι όμως πολύ συχνό, τότε πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το διορθώσουμε. Υπάρχουν δύο μέθοδοι, είναι η συντηρητική και η χειρουργική. Συντηρητική τι μπορούμε να κάνουμε? Εάν συνήθως προσιλώνει με το ένα μάτι και ανεβαίνει το άλλο, εδώ στην προκειμένη εικόνα ανέβαινε το δεξί, επομένως κυρίαρχο είναι το αριστερό μάτι. Αν δεν εμφανίζει γωνία, είναι τερόπλευρο το DVD, και δεν εμφανίζει γωνία και το άλλο το μάτι, τότε μπορούμε να κάνουμε κυρίαρχο οφθαλμό το μάτι που πάσχει, που έχει το DVD, αυξάνοντας, βάζοντας ένα συν 1,5 συν 2 σφαίρωμα στον κυρίαρχο οφθαλμό, για να καταστήσουμε το άλλο το μάτι που έχει το πρόβλημα, να το καταστήσουμε προσιλώνον οφθαλμό. Οπότε εξαφανίζεται το DVD μέχρι όσο μπορεί να κρατήσει αυτό το πράγμα συντηρητικά. Συνήθως δεν αποδίδει, δεν είναι αποδεκτό. Αν δεν είναι αποδεκτό και εμφανίζεται πάλι και είναι έντονο, τότε δεν υπάρχει άλλος τρόπος να πάμε στην χειρουργική αντιμετώπιση. Τι μεθόδους έχουμε χειρουργικά για να αντιμετωπίσουμε ένα DVD? Βλέπουμε εδώ στο slides, έχουν εφαρμοστεί διάφορα, όπως οπίσθια μετάθεση άνω ορθού και με εκτομή κάτω ορθών μειών, δεν έχει αποδώσει τόσο αυτή η μέθοδος, με εκτομή των κάτω ορθών και αυτή δεν έχει αποδώσει, και κυριαρχούν δύο τεχνικές, τα ράματα Κιούπερς στον άνω ορθό με οπίσθια μετάθεση ή χωρίς οπίσθια μετάθεση, και οι μεγάλες οπίσθιες μεταθέσεις των άνω ορθών από 7 μέχρι 9 ή 10 χιλιοστά. Εγώ προτιμώ την τελευταία τεχνική, τις μεγάλες οπίσθιες μεταθέσεις. Μεγάλη οπίσθια μετάθεση όταν είναι ετερόπλευρο με επιφύλαξη, γιατί καμιά φορά διορθώνουμε το ένα το μάτι και μετά το χειρουργείο βλέπουμε να πετάγεται το άλλο το μάτι ψηλά. Λοιπόν, αλλά όταν είμαστε σίγουροι, και πάμε στον πίνακα εδώ πέρα, όταν είμαστε σίγουροι ότι είναι ετερόπλευρο το φαινόμενο, δηλαδή τα μάτια έχουν καλή όραση, τότε το μάτι που έχει το πρόβλημα κάνουμε μια μεγάλη οπίσθια μετάθεση 9 χιλιοστά για να λύσουμε το πρόβλημα. Και βλέπουμε ανάλογα με τις διοπτρίες που εμφανίζεται το DVD πόσα χιλιοστά είναι η οπίσθια μετάθεση. Τώρα, αν είναι, εδώ ήταν ετερόπλευρο μας είπες, υπήρχε και στον άλλο οφθαλμό, ήταν διπλό δηλαδή. Δεν είχε αμβλιοπία το παιδί. Ναι, εντάξει. Γιατί όπως γράφει και στον πίνακα, αν έχει αμβλιοπία, πα στο ένα μάτι. Θέλει τουλάχιστον δύο. Στην περίπτωση όμως που υπάρχει, γιατί συνήθως είναι αμφωτερόπλευρο το DVD, σε αυτές τις περιπτώσεις κάνουμε το maximum στο μάτι που έχει τη μεγαλύτερη απόκληση. Σωστά. Και μια μικρότερη οπίσθια μετάθεση στο άλλο το μάτι. Αυτά είχα να πω για το DVD. Πολύ ωραία. Αν συνυπήρχε και η υπερλειτουργία κάτω λοξού.
Δηλαδή, μπορεί να συνυπάρχει, ναι, τότε δεν μπορείς να το ρισκάρεις με την πρώτη φορά να πεις ότι υπάρχει περιτοργία. Μπορείς να το μετρήσεις βέβαια, μπορείς να μετρήσεις τη διαφορά της γωνίας από την πρωτεύουσα στην απαγωγή με τη γωνία που είναι στην προσαγωγή και να δεις πόσο μεγάλη είναι η υπερλειτουργία. Αν είναι τόσο μεγάλη, τότε αναγκαστικά θα κάνεις και μια μειοκτομή οπίστε μετάθεση του κάτω λοξού. Κάνεις μια πρόσθετη μετατόπιση του κάτω λοξού και λύνεις το πρόβλημα. Μπορείς με μια επέμβαση. Μπορεί να κάνεις το jet deformity, να πάρεις την κατάφυση του κάτω λοξού και να το βάλεις στην κατάφυση του κάτω ορθού μειός. Δηλαδή σε περίπτωση που υπάρχει DVD και κάτω λοξού. Αν υπάρχει μεγάλη υπερλειτουργία. Δεν αποδίδει όμως πάντα και μερικές φορές δημιουργούνται συνέχειες που. Μπορεί να έχουμε καθήλωση του ματιού, δυσκολία δηλαδή να τον ανεβεί, να ανεβεί προς τα πάνω. Το jet deformity είναι, έχει αυτή την, δημιουργεί προβλήματα. Την πιθανότητα. Αυτά είχα να... Ήταν βρεφική ισοτροπία. Το 40% των παιδιών βρεφική ισοτροπία αναπτύσσουν κάποια στιγμή ασυνδετικά αυτή την παρέκκληση. Συνήθως το δεύτερο με πέμπτο έτος της ηλικίας εμφανίζεται. Είναι ένα συχνός λόγος δεύτερου ή τρίτου χειρουργείου για τα παιδιά αυτά. Κάποια άλλη παρατήρηση, αν θέλουμε λίγο σύντομα μόνο. Ναι, κύριε Δωμανάκη. Και πολύ γρήγορα θέλω να κάνω μια διευκρίνηση για τον όρο μειοκτομή. Α, ευχαριστώ. Το λέω χρόνια. Οπίστια μετάθεση. Φαντάζομαι θα την ούσε σε πίστια μετάθεση. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Στον όρο, στον όρο, στον όρο. Βράχυνση. Είσαι νότιο. Όχι με του βόρειου. Έχουμε μια διαφορά στην ορολογία. Εμείς το λέμε μια εκτομή. Πρέπει να, ναι, πρέπει να μαζευτούμε, γιατί είμαι σίγουρος ότι όλοι που είναι νότιοι εδώ, όταν ακούν μια εκτομή, και το ακούνε και στη μια εκτομή του κάτω λοξού, καταλαβαίνουν εξασθένηση. Αλλά εσείς εννοείται ενίσχυση. Ενίσχυση. Πρέπει να μαζευτούμε. Ήθελα να το ρωτήσω κι εγώ αυτό. Να συμφωνήσουμε στην ορολογία. Έχετε δίκιο. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο επόμενο περιστατικό. Γιώργο, είσαι στο ιατρείο σου και έρχεται αυτή η κυρία, 27 χρονών, χειρουργήθηκε από έναν συνάδελφο πριν από 2 μέρες. Έχει σταχαρόδια βήτη τύπου 1, εδώ και 22 χρόνια. Ο συνάδελφος της έκανε μια επέμβαση διόρθωσης εσωτροπίας με οπίστια μετάθεση του έσω και βράχυνση του έξω ορθού στο δεξίο οφθαλμό. Βλέπουμε προηχειρητικά πώς ήταν και βλέπουμε κάτω τη σημερινή της εικόνα. Η γυναίκα διαμαρτύρεται ότι η όρασή της έχει μειωθεί σημαντικά από αυτό το μάτι και το μάτι την πονάει. Αντικειμενικά, εμφανίζει μια οπτική οξύτητα με το ζόρι 3/10, ένα μικροκυστικό είδημα στο κερατοειδή, πτυχές στη δεσκεμέτιο και 2 σταυρούς στην ΤΑΛ. Πες μου, σε παρακαλώ, πού πάει το μυαλό σου, ποια είναι η διαφορική διάγνωση και τι θα κάνεις θεραπευτικά. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ακόμα πολύ ενδιαφέρον περιστατικό και μια επιλογή που φαντάζομαι κανείς μας δεν θέλει να έχει. Είναι μια, το πρώτο πράγμα που θες να αποκλείσεις, λοιπόν, είναι στο ερώτημα του Σταμάτη, είναι ότι πρόκειται για μια ισχαιμία προσθείου ημωρίου. Η ισχαιμία του προσθείου ημωρίου ευτυχώς δεν είναι συχνή. Ξεκινώντας, θα πρέπει να πούμε ότι επειδή είναι το πρώτο πράγμα που θέλει να αποκλείσει κανείς όταν έχει ένα φρέσκο χειρουργημένο ασθενή απέναντί του. Θα κάνουμε μια εισαγωγή λέγοντας κάποια βασικά πράγματα για την ανατομία για να μπορούμε να τοποθετηθούμε και να εξηγήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Να θυμίσουμε ότι η βασική αιμάτωση του προσθείου μωρίου προκύπτει από τον μείζωνα αρτηριακό κύκλο, το μείζωνα αρτηριακό κύκλο, συγγνώμη, ο οποίος ουσιαστικά τροφοδοτείται από τις 7 πρόσθετες εκτενοειδείς αρτηρίες και από τις 2 οπίσθιες. Και επίσης από μια μικρή συνδρομή, λαμβάνει και μια μικρή συνδρομή από το δίκτυο, ένα μικρό δίκτυο των αρτηρίων από το υπηφικότος. Θα έλεγε κανείς ότι η αιμάτωση αυτή μπορεί να πληγεί από συγκεκριμένου τύπου χειρουργία σε ασθενείς που έχουν την προδιάθεση αυτή με το κυκλοφορικό τους να εμφανίσουν τέτοια βλάβη. Κυρίως μπορεί να εμφανιστεί μια τέτοιου είδους επιπλοκή μετά από ένα χειρουργείο στραβισμού, εξού και η συζήτηση συγκεκριμένη, ή μετά από την παραδοσιακή επέμβαση της αποκόλλησης, την περιτομή του υπηφικότος και την προετοιμασία των μειών από τους χειρουργούς του προσθείου ημωρίου, που δυστυχώς μπορεί επίσης να έχουν μια τέτοιου είδους επιπλοκή. Επίσης, έχει περιγραφεί σε χειρουργούς του κόγχου,
κατά την απομάκρυνση κάποιων όγκων του βολβού, που αναγκάζονται επίσης ουσιαστικά με τους χειρισμούς τους, με τους χειρισμούς που κάνουν, οδηγούν στον τραυματισμό των αγκείων, των προσθείων ακτινοειδών αρτηρίων, και να έχουν τέτοιου είδους δυστυχώς επιπλοκές. Η κλινική εικόνα, όπως ακριβώς βλέπουμε στην εικόνα εδώ, όπως είπαμε καταρχήν, είναι ένα πολύ σπάνιο έβριμα, είναι μια πολύ σπάνια επιπλοκή, είναι παρόμοια με αυτή μιας ραγοειδίτιδας, μιας ηρίτιδας επιθετικής, όπως γράφω και πιο κάτω, και μια ενδεχομένως, αν κάποιος έβλεπε μόνο τον ασθενή αυτόν και δεν ήξερε το ιστορικό του, μιας κέρατο ουσιαστικά ραγοειδίτιδας, μπορεί κάποιος να πει, με χαρακτηριστική αντίδραση τιντάλ, κάποια έντονη ισχυμία της ήριδος και ατροφία, συνοδό ατροφία της ήριδος, distortion της κόρης, αλλαγή του σχήματος ουσιαστικά της κόρης, striate κερατόπαθη, κάποιες οπίστες συνέχειες λόγω της φλεγμονής, που οδηγούν και στην αλλαγή αυτή του σχήματος του ισκόρης. Έναν υποκαψικό καταράκτη που με τον καιρό θα εμφανιστεί και μάλιστα σύντομα. Και βέβαια, αν είναι πολύ επιθετική η ισχυμία, τότε δεν αποκλείεται να οδηγηθεί το μάτι σε νέκρωση, που με τη συνοδό υποτονία θα οδηγήσει δυστυχώς σε φθήση. Άρα είναι μια πολύ σοβαρή κατάσταση που δεν μπορούμε να υποτιμάμε. Συγκεκριμένα, ο Όλιβερ και ο Λί στο παρελθόν είχαν χωρίσει, είχαν κάνει ένα grading ουσιαστικά, μια διαβάθμιση της κλινικής αυτής εικόνας, χωρίζοντας σε τέσσερα στάδια. Στο πρώτο στάδιο υποτίθεται ότι υπάρχει απλά μια περιορισμένη, χρονικά φαντάζομαι το υποθέτουν αυτό, μια περιορισμένη αιμάτωση της ήριδος, απλά και μόνο. Στο δεύτερο στάδιο παρατηρούνται κάποιες αλλοιώσεις γύρω-γύρω από την κόρη, μαζί με τη συνοδό ατροφία της ήριδος. Στο τρίτο στάδιο υπάρχει ραγοειδίτιδα και στο τέταρτο ξεκινάει η κερατοπάθεια με όλη αυτή την άσχημη εικόνα, striate κερατόπαθη, το είδημα το έντονο, που μπορεί να καταλήξει, όπως είπαμε, μέχρι και στην έκρωση του προσθύμου μωρίου. Τα είπα αυτά για τα στάδια χωρίς να τα γράψω, γιατί τα θεωρώ πολύ σημαντικά. Γιατί στα πρώτα τρία στάδια η κατάσταση, θα έλεγα ότι ιδιαίτερα στα πρώτα δύο, είναι κλινικά μη σημαντική, με την έννοια ότι είναι ένα self-limiting, πολύ συχνά πρόβλημα, το οποίο δεν το παίρνουμε και χαμπάρι. Και γι' αυτό μπορεί και, ξέρεις, στα μάτια μπορεί να παρατηρείται πολύ πιο συχνά από ότι το είναι καταγεγραμμένο στην βιβλιογραφία. Και απλά και μόνο επειδή είναι μόνο στο πρώτο, δεύτερο στάδιο και δεν προχωράει, δεν το αντιλαμβανόμαστε. Άρα λοιπόν, στα πρώτα δύο-τρία στάδια δεν είναι το σημαντικό, αλλά αν φτάσει στο τέταρτο στάδιο, απειλεί την όραση και το μάτι φυσικά του ασθενή μας. Οποιαδήποτε ειδοκυλίτιδα, οποιαδήποτε ενδεχομένως και μια ερπητική κερατοραγωγητήτα, όπως είπα πριν, μπορεί να κάνει μια τέτοια εικόνα. Και αυτό γιατί εμπλέκει με το striate κερατόπαθη, εμπλέκει μέχρι και το στρώμα πιο μέσα, και το είδημα είναι τέτοιο που μπορεί κανένα να το βάλει σε αμφιβολία. Όμως εδώ δεν πρόκειται για κάποιο quiz, πρόκειται για έναν ασθενή που είναι χειρουργημένος. Άρα λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα περάσει στο μυαλό σου, προκειμένου να είσαι ασφαλής, είναι ότι πρόκειται για μια ισχυμία προσθήμου μωρίου, την οποία και πρέπει να αντιμετωπίσεις. Ποια είναι η θεραπεία των περιπτώσεων αυτών? Η θεραπεία των περιπτώσεων αυτών ουσιαστικά είναι όπως μιας απλής ειδοκλήτητας. Ξεκινάμε λοιπόν με στεροειδή και κυκλοπληγία. Κάποιοι συνάδελφοι δοκιμάζουν τα ενέσιμα στεροειδή, κάποιοι άλλοι από το στόμα, για κάποιο διάστημα, παρακολουθώντας τον ασθενή τους. Η αλήθεια είναι ότι τα ενέσιμα, θα λέγαμε ότι θεωρία μπορεί να φανούν πιο αποτελεσματικά. Στην πράξη όμως, δυστυχώς, έχουν πολύ φτωχά αποτελέσματα σε σύγκριση με την απλή τοπική θεραπεία, με σταγόνες. Η άλλη αντιμετώπιση του όλου θέματος, και όχι τόσο η θεραπεία, αλλά στα πλαίσια της αντιμετώπισης του προβλήματος, είναι, θα έλεγα, μια καλή εκτίμηση προεγχειρητικά του ασθενή μας. Υπάρχουν ασθενείς, όπως είπα και στην αρχή, που έχουν προδιάθεση να εμφανίσουν ισχυμία προσθήμου μωρίου. Ποιοι είναι αυτοί οι ασθενείς? Όλοι οι ασθενείς μεγάλης ηλικίας που έχουν κάποιο πρόβλημα με το κυκλοφορικό και που έχουν πρόβλημα ενδεχομένως με την πυκτικότητά τους. Άρα δεν θα ήταν άστοχο να κάνουμε σε όλους, όταν πρόκειται για κάποιο χειρουργείο στραβισμού, ένα καλό έλεγχο πυκτικότητας. Ασθενείς επίσης που πάσουν από αιμοσφαιρινοπάθειες ή από λύκο, μπορούν να εμφανίσουν, έχουν μια μεγαλύτερη προδιάθεση για να εμφανίσουν ισχυμία προσθήμου μωρίου. Εδώ βεβαίως ακολουθεί το τρίτο, που είναι το πιο σημαντικό, ότι θα πρέπει να αποφύγουμε ένα εκτεταμένο χειρουργείο στραβισμό. Τι σημαίνει αυτό? Όταν επεμβαίνουμε σε περισσότερες από δύο μύες, αυξάνουμε πάρα πολύ την πιθανότητα της ισχυμίας του προσθήμου μωρίου. Οι πρόσθετες ακτινοειδείς αρτηρίες ακολουθούν ουσιαστικά τους ορθούς μύες και είναι δύο σε κάθε μία, εκτός από τον εξορθό, στον οποίο βρίσκουμε μόνο μία. Αν επέμβουμε σε περισσότερους από δύο, το 4
δεν θα έλεγα ότι είναι απαγορευτικό, αλλά γιατί έχει συμβεί να χειρουργήσει κάποιο και 4 μήνες και να μην εμφανιστεί πρόβλημα, αλλά στην πράξη είναι απαγορευτικό, και αυτό να το τονίσουμε. Αν περνά στου 2 μήνες, αρχίζει και το ρίσκο μεγαλώνει πάρα πολύ. Μεγαλώνει εσύ ο ίδιο το ρίσκο σου. Άρα πρέπει να προσέξει κανεί να αποφύγει, αν μπορεί, το χειρουργείο και βέβαια να πάρει ένα πολύ καλό ιστορικό, γιατί εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι η ισχυμία του προστίμου ορίου μπορεί να γίνει ακόμη και αρκετά χρόνια μετά, αν ο ασθενής έχει κάνει κάποιο χειρουργείο προγενέστερα και έχει γίνει ήδη βλάβη σε κάποιους κλάδους, σε 2 μύες για παράδειγμα, αν έχει γίνει σε έσω εξορθό κάποιο χειρουργείο, έχει γίνει ήδη βλάβη μεγάλη στους κλάδους αυτών των προστίων ακτινοειδών αρτηριών που τους συνοδεύουν. Και εσύ μετά για κάποιο ΑΒ λόγο θες να επέμβεις στους κάθετους μύες. Σε μια τέτοια περίπτωση πρέπει να το ξέρεις το ιστορικό από τον ασθενή σου, γιατί μπορεί σε δεύτερο χρόνο, όπως είπα, να επέμβεις σε ένα μόνο μύ και να εμφανιστεί δυστυχώς αυτή η επιπλοκή. Το τελευταίο είναι ότι θα πρέπει να τροποποιήσεις κατά κάποιο τρόπο την τεχνική σου. Υπάρχουν βασικά και στην αίθουσα εξαιρετικοί χειρουργοί και πολύ έμπειροι του στραβισμού. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθώ να πιστεύω με τη λογική μου και με αυτά που εν πάση περιπτώσει ξέρω για αυτά τα χρόνια που βρίσκομαι στο επάγγελμα, ότι η συγκεκριμένη περιγράφου μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολη. Ίσως κάποιος από το ακροατήριο ή κάποιος από το πάνελ το έχει κάνει και μπορεί να μας το περιγράψει. Αλλά το dissection που περιγράφουν ουσιαστικά των αρτηριών από την κάψα του μυός, η απελευθέρωσή τους και η μετάθεση στη συνέχεια του μυός, αφήνοντας άθικτες τις πρόσθετες ακτινοειδείς, φαντάζει κάτι εξαιρετικά δύσκολο. Πρέπει να είναι μια πάρα πολύ λεπτή υπόθεση που πρέπει κανείς να είναι και αρκετά έμπειρος και να το έχει, εν πάση περιπτώσει, να έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Δεν φαντάζει τόσο εύκολο. Συμπερασματικά, για να κλείσω και να μην σας κουράζω, πάλι ο συμπέρασμα στο ερώτημα του Σταμάτη αυτό, θα έλεγα ότι ο χειρουργός στραβισμού θα πρέπει αφενός να είναι πολύ προσεκτικός στη μετεχειρητική περίοδο, βλέποντας τον ασθενή του, γιατί μια ήπια ειρηδοκυκλίτιδα μπορεί να είναι το ξεκίνημα μιας ισχαιμίας, άρα θα πρέπει να γίνει αντιληπτή. Το δεύτερο είναι ότι καλό είναι να ελέγχουμε τους ασθενείς μας προεγχειρητικά, για να μην βρεθούμε προδυσάρεστων εκπλήξεων. Και το τρίτο, βέβαια, θα πρέπει να είμαστε τυχεροί για να μην έχουμε τέτοιου είδους επιπλοκές. Σας ευχαριστώ πολύ. Ένας τρόπος για να βοηθήσεις στην αποφυγή της ισχυμίας του προστίμου ορίου ή να αποφύγεις την τομή στο σκληροκαρδιωτικό όριο. Προτιμούμε τις τομές στο κόλπομα. Θεωρείται ότι επηρεάζουν λιγότερο το αγκιακό δίκτυο του πρόστιου θάλαμου. Και δεν ξέρω τη γνώμη σου για το υπερβαρικό οξυγόνο, γιατί υπάρχουν αρκετές μελέτες που δίνουν υπερβαρικό οξυγόνο σε περίπτωση ισχυμίας, σοβαρής ισχυμίας του προστίμου ορίου. Έχω την αίσθηση, το έχω διαβάσει και εγώ αυτό, αλλά έχω την αίσθηση ότι τα αποτελέσματα δεν είναι σχετικά φτωχά. Δεν ξέρω αν θα τα χαρακτηρίσω ενθαρρυντικά. Αλλά έχει αναφερθεί σε αρκετούς που το προσπαθούν, αλλά χωρίς εντυπωσιακά αποτελέσματα. Άρα δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να το προτείνει σε θεραπεία. Ευχαριστώ. Ναι, παρακαλώ. Θεωρητικά ναι, αλλά δυστυχώς πολλές φορές τα ακτινοειδή εγγύα τα κακοποιούμε, ακόμα και στην Τζένσεν. Πολλές φορές έχουμε ισχυμία προστίμου ορίου, παρότι δεν κόβουμε το μη, μόνο και μόνο ο περιβροχισμός του μη και των ακτινοειδών αρτηριών, επειδή είναι μικρά αγγεία, είναι ικανά να θρομβώσουν τα αγγεία αυτά και να μην λειτουργούν. Στην πτύχωση λοιπόν τα αγγεία αυτά ταλαιπωρούνται αρκετά. Πάντως να πω στο μάτι, να μου επιτρέψει το ερώτημα του συναδέλφου, ότι όντως το tacking σε σύγκριση με την κλασική επέμβαση είναι λίγο θεωρητικά, έχει μικρότερο ρίσκο. Αλλά όπως είπε σωστά στο μάτι, δεν μπορείς ακριβώς σε σχέση με το σχόλιο που έκανα, ότι είναι τόσο λεπτή η δουλειά εκεί που δεν νομίζω ότι μπορείς εύκολα να αποφύγεις τον τραυματισμό των αγγείων. Αφενός. Φετέρου, κάτι άλλο που συσχετιζόμενο με αυτό, θα έλεγα ότι γι' αυτό και ορισμένοι λένε ότι προσπαθούν με το Botox να κάνουν ό,τι κάνουν, έστω και σε που έχει κάποια επαναληψιμότητα, αναγκαστικά, για να αποφύγουν τον τραυματισμό των αγγείων. Βέβαια, με 2 μήνες όταν χειρουργείς, θεωρείς λίγο απίθανο να πάθεις μια ισχυμία. Εκτός αν υπάρχει υπόβαθρο. Και βέβαια, ένα μεγάλο tacking, κάνοντας τον μη, δημιουργείς μια δυσμορφία πιο έντονη κάτω από τον επεφικότα, που δεν τη θέλουμε. Εκτός πλέον, αν είσαι σίγουρος ότι θα σου συμβεί κάτι τέτοιο, οπότε λες, τα σταθμίζεις τα πράγματα και ανάλογα πράττεις. Αν έχετε παράπονο από πέρα εδώ, θα είμαστε μια χαρά σήμερα. Παλεύουμε. Μπήκαμε πολύ αργά, κυρία Χρούσου. Μπήκαμε 3/4 καθυστέρηση. 5:30 ξεκινήσαμε, ήταν κανονικά, ξεκινήσαμε 6:15. Λοιπόν, Νίκο, αυτό το αγόρι 5 ετών χειρουργήθηκε για βρεφική εσωτροπία με ορθοφορία στην πρωτεύουσα θέση σήμερα.
εμφανίζει αυτή την εικόνα. Και οι γονείς διαμαρτύρονται. Λένε ότι η εγχείρηση ήταν αποτυχημένη. Κανείς δεν τους ενημέρωσε για αυτό που συνέβη τώρα. Πες μου, σε παρακαλώ, εντάχει, τι ακριβώς είναι αυτό, τι θα πρέπει να διαφοροδιαγνώσει και τι θα κάνει θεραπευτικά. Εδώ πρόκειται για το σύνδρομο της υπερλειτουργίας των κάτω λοξών μυών, το οποίο συνοδεύει τις περισσότερες περιπτώσεις της βρεφικής ισοτροπίας. Είναι δυνατόν να έχουμε υπερλειτουργία του ενός ή και των δύο κάτω λοξών σε ασθενείς με βρεφική ισοτροπία, όπου συνυπάρχει κατά μέσο βιβλιογραφικό όρο στο 78% των περιπτώσεων, σχεδόν πάντα δηλαδή. Η έναρξη του συνδρόμου αρχίζει κατά το δεύτερο έτος της ζωής και έχει μια εμφανή εξέλιξη από τον τρίτο μέχρι το έβδομο έτος της ζωής, με μέσο όρο έναρξης στα 3,6 έτη. Δεν υπάρχει συσχέτιση της εμφάνισης και της εξέλιξης του συνδρόμου με την ηλικία εμφάνισης της εσωτροπίας, ούτε με την ηλικία κατά την οποία γίνεται η εγχείρησή της. Η κλινική εικόνα είναι η ενοτροπία του βολβού σε προσαγωγή και ταξινομείται από 1 έως 4 βαθμούς, ανάλογα με τα χιλιοστά της ανύψωσης της έκτης ώρας του σκληροκερατοειδούς ορίου του οφθαλμού, ο οποίος ανεβαίνει επάνω. Η διαφορική διάγνωση γίνεται από την ασύνδετη κάθετη παρέκκληση, την είπε προηγουμένως ο Δημήτρης, θα την ξαναπώ κι εγώ, με σημαντικότερο διαφοροδιαγνωστικό σημείο, το ότι παρότι οι επιμέρους διαφορές των δύο συνδρόμων είναι πολλές, αλλά το κύριο γνώρισμα είναι ότι η ανατροπία στη μεν υπερλειτουργία των κάτω λοξών συμβαίνει μόνο σε προσαγωγή, ενώ στην ασύνδετη κάθετη παρέκκληση σε όλες τις βλεμματικές θέσεις και μόνο με κάλυψη του άλλου ματιού. Εκτός την σπάνια περίπτωση της ακραίας προσαγωγής, όπου λειτουργεί ως cover η μύτη. Η θεραπεία του συνδρόμου απαιτείται σε λίγες περιπτώσεις, γιατί σπάνια δίνει συμπτώματα και ουσιαστικά είναι πρόβλημα κοσμητικό. Οι ασθενείς συνηθίζουν με τον καιρό να στρίβουν το πρόσωπο και έτσι αποφεύγουν το πλάγιο ακραίο βλέμμα, το οποίο και είναι και εκκλητικό του συνδρόμου. Υπάρχουν πολλές τεχνικές χειρουργικές, από την ελεύθερη διατομή του τένοντα του κάτω λοξού πολύ παλιά, μέχρι την πλήρη καταστροφή του μυός, την extirpation κατά Parks, με επικρατέστερη και πιο προβλέψιμη την πρόστια μετάθεση της κατάφυσης και τη συρραφή της στο σκληρό δίπλα στο κροτευικό χείλος του κάτω ορθού. Σας ευχαριστώ. Αν υπάρχει ερώτηση, αλλά να προχωρήσουμε λίγο γρήγορα για να μην καθυστερούμε. Professor Delfos, it's your turn. This girl presented with a history of left alternating exotropia for the last 2 years. She was covering OD 2 hours per day. She was wearing no glasses. Visual acuity, ocular motility, anterior and posterior segment on both eyes were normal. Here are the eyes in a different position of gaze. Up, down, right and left. Please discuss your diagnosis, differential diagnosis and treatment surgical planning. Thank you. There we have it again. As you said, the case is an exotropia of the left eye with a V pattern without upshoots in adduction. The etiology of V patterns is all about vectors. We know the action of the inferior oblique, because mostly V patterns are caused by overaction of the inferior oblique, exocecal torsion, elevation and abduction, but also the action of the rectus muscles play a role,
And the classical V pattern, as has been explained, is an upshoot in adduction, abduction in elevation, and adduction in depression. In this case, there was no upshoot in adduction, and this can be caused because normally its V patterns are caused by overaction of the inferior oblique, but there are also theories that there are check ligaments or abnormal cause of the rectus muscles that can cause pattern strabismus. So here we are talking about V pattern without inferior oblique dysfunction, so there's no overaction of the of inferior obliques, although we don't have the diagonal pictures. There's no upshoot in adduction, and you should make sure of that by doing an alternate cover test in levo and dextro version, otherwise you can't be sure. And the V patterns usually are mild, up to 20 prism diopters difference in up and down gaze. What should I do? Would I do with this case? Well, first we have to, of course, we have to do something for the exotropia, recess the lateral rectus muscles, or you can choose for recess or resect procedure. The correction is based on the primary deviation, so the deviation in primary position, that's important to realize. And it's very important to recognize patterns, because if you don't correct them, it will have a negative effect on your long-term outcome. So for the V pattern without inferior oblique overaction, there are several techniques presented. You can do a posterior myectomy, and then I mean a cut, so it's weakened. And you can combine something with the recess-resect procedures. You can do a vertical transposition of horizontal muscles and or a horizontal transposition of vertical muscles. And you can do this half or full tendon. And the most used procedure, and that's the one I prefer, is the vertical transposition of horizontal muscles. What is the effect of transposition? You can see it here. What you have to do, if you want to vertical transposition, you have to do replace the medial rectus to the apex or the lateral rectus to the open space of the pattern. As we are talking exotropia, I would do something on the lateral rectus. If you transpose the lateral rectus upwards, it will become a more effective abductor in down gaze and less abduction in up gaze. And it will also have an additional force on the vertical deviation, and it will increase excyclotorsion, but it only does it in a minimal way. So what is important, you always have to do symmetrical surgery, and in studies it's shown that one half tendon transposition can effectively reduce a V pattern of 15 to 20 prism diopters. There are alternatives, but I skipped them due to the time. I don't know what I do, but there have been effect studies to show that you can correct get good correction by vertical transposition, but I will also skip these for the time. And when we go to the case again, we have this exotropia with about 15 degrees on light reflex. We have this V pattern without inferior oblique overactions, and I would do a 5 millimeter lateral rectus recession with upward transposition half tendon, which is 5 millimeter of the lateral rectus, to correct for this V pattern. And it's important to realize that V patterns are not always about inferior obliques, but it's still about vectors and rotations. And you have to really take care that you are sure you don't have an overaction of the inferior oblique. Okay, thank you very much. We do agree with your suggestion. Any question, please? Okay. OK,
Κυρία Χρούση, πάμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αυτή και άλλη μία είναι. Λοιπόν, Δημήτρη, είσαι στο ιατρείο σου και έρχεται αυτό το κορίτσι των 4 ετών, το οποίο εμφανίζει κατά την κλινική εξέταση το δεξί οφθαλμό, αδυναμία προσαγωγής, ισολκή και σύγκληση στην προσαγωγή, αλλά και κάτι ακόμα, και ένα upshooting, μια αναστροφή στην προσαγωγή. Βλέπουμε εδώ το μάτι, στην προσπάθεια για προσαγωγή φεύγει προς τα πάνω. Σχολίασέ μου, σε παρακαλώ, διάγνωση, διαφορική διάγνωση και θεραπεία. Λοιπόν, έχουμε ένα περιστατικό εδώ πέρα που, όπως ακούσατε, έχει έντονο περιορισμό στην προσαγωγή με upshooting και downshooting. Διακρίνω βέβαια μια μικρή εξωτροπία, δεν ξέρω αν στην πρωτεύουσα ορθοφορή, στην πρωτεύουσα θέση, παπά, συγγνώμη. Στην πρωτεύουσα θέση εδώ πέρα και μια μικρή και ένα μικρό περιορισμό στην απαγωγή. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτά την εικόνα που βλέπουμε εδώ, εγώ θα το χαρακτήριζα σαν Duane τύπου 2. Ωραία. Θα εξηγηθώ λίγο. Λοιπόν, τι είναι το σύνδρομο Duane, να πούμε λίγα λόγια. Το σύνδρομο Duane είναι, παρατηρούμε τα κλινικά του έτσι σημεία, είναι περιορισμό ή αποσία της απαγωγής. Παρατηρείται επίσης ελαφρός περιορισμός ή η αποσία προσαγωγής με ενδεχόμενη σολκή του βολβού και στένωση της βλεφαρικής χυσμής, όπως επίσης μπορεί να παρατηρηθεί, όπως είδαμε και στην εικόνα, το overshooting, το προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην προσπάθεια να κάνει την προσαγωγή. Τι είναι αυτό που προκαλεί αυτή την κλινική εικόνα στο σύνδρομο Duane? Πολλές θεωρίες έχουν αναπτυχθεί. Εκείνο που είναι επικρατέστερη είναι η παράδοξη ενεύρωση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν το μάτι, συγγνώμη, προσπαθεί να κάνει προσαγωγή, αντί να χαλαρώσει, να μην δίνει νεύρωση στον έξω ορθό μη το απαγωγό, δίνει ταυτόχρονη νεύρωση και στο απαγωγό και, και ο έσω ορθός συσπάται, με αποτέλεσμα να έχουμε μια ισολική του βολβού. Προς την απαγωγή μπορεί να υπάρχει σιγή στο απαγωγό και να μην έχουμε την απαγωγή του ματιού. Σύμφωνα με αυτή την θεωρία, ο Χούμπερ διακρίνει τρεις τύπους. Το Duane 1, που έχουμε προσαγωγή, δεν έχουμε καθόλου απαγωγή, με ύπαρξη ενδεχόμενα overshooting ή downshooting και στένωση βλεφαρικής χυσμής στην προσαγωγή, πλάτημα της βλεφαρικής χυσμής στην απαγωγή. Έχουμε το Duane 2, το οποίο είναι η εικόνα αυτή που βλέπουμε. Έχουμε περιορισμό λίγο στην απαγωγή, έντονο περιορισμό στην προσαγωγή με overshooting, downshooting και ισολική του βολβού και στένωση της βλεφαρικής σχισμής. Και το Duane τύπου 3, που δεν έχουμε ούτε προσαγωγή ούτε απαγωγή. Είναι το μάτι καθυλωμένο στη μέση. Όλα αυτά μπορούν να συνοδεύονται με οριζόντιο φαινόμενο, να έχουμε εξωτροπία ή εσωτροπία, ανάλογα πώς είναι. Είδαμε την κλινική εικόνα. Το θέμα είναι πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό το περιστατικό. Καταρχάς, στο σύνδρομο Duane, όταν δεν υπάρχει οριζόντιο στοιχείο να έχουμε εσωτροπία ή εξωτροπία έντονη ή με μια μικρή αντισταθμιστική θέση κεφαλής αντιμετωπίζεται το οριζόντιο φαινόμενο, δεν το πειράζουμε. Τα αφήνουμε όπως είναι. Όταν όμως είναι, όπως είναι εδώ στην εικόνα μας, που βλέπουμε μια έντονη ισολκή, για να πάμε λίγο πίσω, εδώ, όταν κάνει προσαγωγή το μάτι αυτό και ανεβαίνει πάνω ή κατεβαίνει κάτω, αυτό πώς μπορεί να, πώς δημιουργείται, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Αισθητικά δεν είναι αποδεκτή αυτή η κλινική εικόνα. Αυτό συμβαίνει συνήθως γιατί όταν πάει να κάνει προσαγωγή, συσπάται ο έσω ορθός. Αλλά ταυτόχρονα συσπάται και ο έξω ορθός και γλιστράνε στο μάτι και ανάλογα την θέση που βρίσκεται το οφθαλμός, αν είναι λίγο κάτω ή λίγο πάνω, το σπρώχνουν προς τα πάνω ή προς τα κάτω το μάτι. Είναι μια εξήγηση στο φαινόμενο αυτό.
Οπότε, ανάλογα τη θέση που βρίσκεται, ή θα πάει προς τα πάνω ή θα πάει προς τα κάτω. Το μάτι συσπώντας, όταν συσπώνται και οι δύο ομείς, ο εσορθός και ο εξορθός, και γλιστράν κάτω από το μάτι ή πάνω από το μάτι και δημιουργούν αυτό το φαινόμενο. Επομένως, για να το αντιμετωπίσουμε αυτό εδώ το φαινόμενο, θα πρέπει να κάνουμε αυτούς τους μυς να μην γλιστράνε έτσι και να δημιουργούν το up-shooting ή down-shooting. Η μέθοδη για αυτή την κατάσταση είναι ή να βάλουμε ράματα Cupers, οπισθοκαλωθυλωτικά, και στον έσω και στον έξω ορθό, ούτως ώστε να μην γλιστράνε και να δημιουργούν αυτό το φαινόμενο, ή μια άλλη τεχνική είναι να κάνουμε διαχωρισμό τον έξω ορθό και να το κάνουμε δίκιν β, ένθεν και ένθεν της κατάφυσης, ούτως ώστε να μην επιτρέπει στο μάτι να δίνει αυτή τη φορά προς τα πάνω και προς τα κάτω. Ιδιάλως, είπαμε, αν δεν υπάρχει αυτή η εικόνα και δεν έχουμε μια μικρή στροφή της κεφαλής, δεν τα πειράζουμε. Ευχαριστώ. Αυτά είχα να πω για το σήμερα. Στον έσω ορθό χρειάζονται Cupers ή μόνο στον έξω? Γιατί θεωρητικά το φαινόμενο αυτό εκλείεται κυρίως από τον έξω ορθό, ο οποίος γλιστράει κάτω το βολβό και πετάει το μάτι πάνω. Ναι. Συνήθως μόνο στον έξω ορθό βάζουμε Cupers. Δεν ξέρω. Εντάξει. Το να βάλεις και στον έσω ορθό για να μην φαίνεις ότι να κάνετε κάτι παραπάνω, μπορείς να το κάνεις. Σε πάση περιπτώσει, το εφαρμόζουν αρκετοί. Ωραία. Εμένα μου αρέσει το splitting του έξω ορθού. Άλλη ερώτηση. Αν και βάζω συχνά ράματα Cupers σε άλλες περιπτώσεις, αλλά εδώ πέρα το splitting το προτιμώ. Είναι, αυτό πήγα να πω τώρα. Είναι Duane 2 περιγράφεται, αλλά όπως λέει και ο Wright, ουσιαστικά δεν υπάρχουν Duane 2 καθόλου. Όλα είναι Duane 3, γιατί έχει και ένα μικρό περιορισμό της απαγωγής. Έτσι. Γι' αυτό και τα Duane 2 είναι πάρα πολύ σπάνια. Είναι το 7% των Duane. Τέλος πάντων, πάση θεραπεία είναι ίδια. Ναι, τυπικά είναι, περιγράφησα Duane 2 στη βιβλιογραφία. Δεν είναι δικό μου περιστατικό, είναι βιβλιογραφία. Αλλά είναι Duane. Μοιάζει με Duane 3. Έτσι κι αλλιώς η διαχωριστική γραμμή είναι πολύ λεπτή. Πάμε και στο τελευταίο περιστατικό. Κλειώ. Αυτός ο νεαρός έχει χειρουργηθεί για ένα blowout κάταγμα που έπαθε στο τένις πριν από κάνα χρόνο. Χτύπησε στο δεξί ματάκι, έκανε την γνωστή επέμβαση και σήμερα εμφανίζει μεν ορθοτροπία στην πρωτεύουσα θέση, αλλά όταν πάει να διαβάσει ή να κατέβει σκάλες, έχει την κάτωθη εικόνα, το κάτω μέρος. Εμφανίζει δηλαδή μία ανοτροπία στην κάτω βλεμματική θέση, περίπου 20 διοπτρίες. Και έτσι έχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ποιες χειρουργικές εναλλακτικές υπάρχουν και τι προτείνεις? Μπροστά, πίσω και δείκτης. Ευχαριστώ τους υπεύθυνους της Στρογγύλης Τράπεζας για την ανάθεση του σχολιασμού αυτού του περιστατικού. Δύο λόγια για τα blowout κατάγματα. Θυμόμαστε όλοι ότι ουσιαστικά έχουμε πλήξει με αμβλή τρόπο πάνω στον κόγχο, μεταβίβαση πιέσεων ενδοκονχικά, οι οποίες διοχετεύονται out προς τις ευαίνδοτες πλευρές του κόγχου, κυρίως το έδαφος, το κάτω τείχωμα και το έσω τείχωμα, το παπυρόδες πέταλο του ηθμοειδούς. Και διατηρείται ακέραιο του κονχικό χείλος, που είναι και το πιο εύρωστο. Σε αντίθεση με άλλα κατάγματα που εμπλέκουν το κονχικό χείλος. Συχνότερα εντοπίζονται στο έσω τείχωμα, στο έδαφος και σε συνδυασμό του κάτω και του έσω τείχωματος, που ουσιαστικά είναι αμβλή και περιγράφεται και σαν πέμπτο τείχωμα του κόγχου. Η διπλοπή είναι συχνή επιπλοκή των blowout καταγμάτων και αποτελεί ένδειξη για πρωτοπαθή αντιμετώπιση του σε επίπεδο αποκατάστασης του τυχώματος του κόγχου. Θα προχωρήσω γρήγορα, γιατί ξέρω ότι έχουμε περιορισμό στο χρόνο. Ενώ ο κύριος μηχανισμός που έρχεται στο μυαλό μας είναι ο εγκλωβισμός του κάτω ορθού ή των πέριξιστών, πέριξ δηλαδή, όχι ακριβώς του κάτω ορθού, αλλά των ιστών των πυρημιών διαφραγμάτων ή του λίπους. Βέβαια και πολλοί άλλοι μηχανισμοί εμπλέκονται στην διπλοπή που εμφανίζεται πρώιμα μετά από ένα μπλοκ κάταγμα, όπως απλοί μηχανισμοί, το ίδημα και αιμορραγία στον κόγχο, μια συνολική κάθετη μετατόπιση του βολβού, απορρίθμιση προϋπάρχουσας φορείας, βλάβη στον ίδιο τον μη από άμεση πλήξη, ακόμα και παρέσεις βέβαια αυθορμονοκινητικών συζυγιών σε μικρά ποσοστά, γιατί συνήθως συνυπάρχουν και κρανιοκεφαλική κάκωση. Η αντιμετώπιση σε επίπεδο κόγχου αποσκοπεί στην αποκατάσταση του όγκου του κόγχου.
την ανακατασκευή της συμμετρίας των οστικών τυχωμάτων και κατά τον δυνατό απεγκλωβισμό των μαλακών ιστών. Παρόλα αυτά, ακόμα και μετά από την επέμβαση από τους συναδέλφους, οφθαλμοπλαστικούς ή γνωθοχειρουργούς, σε μεγάλο ποσοστό εμένει η διπλοπία. Και τότε πρέπει να αποφασίσουμε από εκεί και πέρα πώς θα βοηθήσουμε τον ασθενή. Οι συνήθεις μηχανισμοί αιμονής της διπλοπίας είναι σύσπαση παραμένων εγκλωβισμός του κάτω ορθού ή κάποιων ιστών μέσα στο κάταγμα. Ακόμα πιο συχνή είναι γνωστή κλινική εικόνα. Ακόμα πιο συχνή είναι η πάρεση εντός εισαγωγικών του κάτω ορθού, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Συνήθως είναι αποτέλεσμα μηχανισμού ισχυμίας ή αιματώματος ή τραυματισμού του ίδιου του μυός, που παράγει μια σύστοιχη ανοτροπία. Μπορεί να υπάρχει σε πολύ μικρά ποσοστά πάρεση ανολοξού μέσω των μηχανισμών που είπαμε, ότι υπάρχουν και κρανιοκεφαλικές κακώσεις, ο ανολοξός είναι ευένδοτη συζυγία μετά από κάποιο τραυματισμό. Και βέβαια αρκετά συχνός είναι και ο συνδυασμός τόσο αδυναμίας κάτω στροφής, όσο και αδυναμίας άνω στροφής, οι οποίες αποδίδονται σε συνυπάρχουσα σύσπαση και αδυναμία του κάτω ορθού μυός. Αυτό είναι μια συχνή κλινική εικόνα που προκαλεί μείωση του διόφθαλμου οπτικού πεδίου τόσο προς τα πάνω, με υποτροπία στην άνω βλεμματική στροφή και με ανοτροπία στην κάτω βλεμματική στροφή. Εδώ είναι υπάρχουν στα νέα άτομα, πολλές φορές δεν φαίνεται πολύ καλά ακτινολογικά το κάταγμα, γιατί τα σχετικά ελαστικά τυχώματα του κόγχου δημιουργούν στην ώρα του blowout κατάγματος, ας πούμε, μία πόρτα καταπακτής, όπως περιγράφεται, που μετατοπίζεται αλλά επανέρχεται στη θέση της, και έτσι μπορεί να διαλάθει η εικόνα του κατάγματος, αλλά να υπάρχουν μηχανισμοί που εμπλέκουν τη διπλοπία σαν να ήταν ένα τυπικό blowout κάταγμα. Μετατοπισμένο. Και για να έρθουμε στο περιστατικό μας, εδώ έχουμε τον άνθρωπο ο οποίος έχει ήδη χειρουργηθεί στον κόγχο και έχει μία επιμένουσα διπλοπία που έχει μία ιδιαιτερότητα, ότι είναι ορθοφορής στην πρωτεύουσα θέση, αλλά έχει μία αρκετά σεβαστή γωνία στην κάτω βλεμματική θέση με περιορισμό ή αδυναμία, αυτό δεν το ξέρουμε αυτή τη στιγμή, της κάτω στροφής. Τι μπορεί να συμβαίνει εδώ? Η πιο πιθανή αιτία είναι αδυναμία, δηλαδή μία μορφή πάρεσης του κάτω ορθού, είτε λόγω αιμορραγίας, λόγω τρώσης κάποιων μυϊκών ομάδων, ή αυτό που περιγράφεται ως σύνδρομο διαμερισματοποίησης στην βιβλιογραφία, που υπάρχει πρωτοπαθώς ισχυμία, η οποία οδηγεί σε κάποιες εκδηλώσεις, σε παθολογική κατάσταση του μυός. Κάτι που πρέπει να αποκλειστεί Είναι μια ειδική μορφή που περιγράφεται στη βιβλιογραφία, όπου υπάρχει ένα κάταγμα blowout, το οποίο όμως είναι ο πιστείος του ισημερινού, είναι αρκετά πίσω στο έδαφος του κόγχου και μερικές φορές επεκτείνεται, όπως γράφουν οι συγγραφείς της αντίστοιχης εργασίας, επεκτείνεται και στο πίστιο τείχομα ακόμα και του γναθιαίου άντρου, του παραρρήνιου κόλπου. Αυτό κάνει μια διαταραχή της πορείας του κάτω ορθού. Δεν εγκλωβίζεται ακριβώς, αλλά τέλος πάντων δημιουργεί συνθήκες για περιορισμό στην κάτω στροφή με τη μορφή των άστροφου χαλινού που περιγράφεται τώρα τελευταία ως μηχανισμός περιορισμού της κινητικότητας όταν κάνουμε ράμα πιστείας καθήλωσης, όπως κάνουμε το ρέωμα Κιούπερς. Λοιπόν, αυτό ποια είναι η ιδιαιτερότητα? Είναι ότι εκεί, αν υπάρχει αυτή η συγκεκριμένη μορφή κατάγματος, που μπορεί ίσως την πρωτοπαθή αντιμετώπιση να διέλαθει, να μην πήγαν τόσο πίσω οι συνάδελφοι, αυτό χρειάζεται αποκατάσταση σε επίπεδο κόγχου. Πιθανώς δεν θα μπορέσουμε εμείς να το αντιμετωπίσουμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, θα πρέπει να κάνουμε μια τυπική διαφορική διάγνωση. Μήπως υπάρχει ίνωση του άνορθου, δεν υπάρχει σοβαρός λόγος να έχουμε βέβαια ίνωση άνορθου μετά από ένα blowout κάταγμα. Οπότε, στην πραγματικότητα, συνήθως έχουμε υπολειτουργία στο επίπεδο του σύστοιχου κάτω ορθού. Και κάτι πρέπει να κάνουμε για να ανακουφίσουμε τον ασθενή μας. Καταρχάς, καλό είναι να περιμένουμε πάντα, ήδη βέβαια αυτός ο ασθενής περιμένει ένα χρόνο, οπότε νομίζω ότι είναι αρκετός, γιατί και η βιβλιογραφία λέει ότι στους 3-4 μήνες πολλά από αυτά υποχωρούν, έτσι, και στην πραγματικότητα μόνο το 1/4 των επιμένουσών διπλοποιών χρειάζονται χειρουργική αντιμετώπιση. Στα επίπεδα συντηρητικής αντιμετώπισης θα μπορούσαμε να σκεφτούμε, να βάλουμε ένα πρίσμα στην κάτω εστία των διπλοεστιακών του,
είτε με τη μορφή του Φρενέλ, είτε με κάποια τεχνική που εφαρμόζουν οι οπτικοί που λέγεται Slab-off. Τώρα για τις 20 διοπτρίες δεν ξέρω αν αυτό θα δουλέψει πολύ καλά ή αν θα είναι πολύ ικανοποιημένος ο ασθενής. Πάντως είναι σε αυτά που μπορούμε να κάνουμε πριν αποφασίσουμε χειρουργείο. Τώρα, για τη χειρουργική αντιμετώπιση, μία οπίσθια μετάθεση του σύστιχου ανορθού προφανώς είναι πιθανό να υπερδιορθώσει στην πρωτεύουσα θέση και να έχουμε μία υποτροπία. Αντιστοίχως, μία βράχυνση του κάτω ορθού θα μπορούσε επίσης να υπερδιορθώσει, δεν θα είναι η πρώτη μας επιλογή. Εγώ αυτό που θα έκανα θα ήταν θα πήγαινα στο άλλο μάτι και θα βάζω ένα ράμα οπίσθιας καθήλωσης, αυτό που λέμε ως Κιούπερς συνήθως στον έσω ορθό ή Φάντεν κατά τους Γερμανούς συναδέλφους μας, στον ετερόπλευρο κάτω ορθό. Είναι μία επέμβαση η οποία εκλεκτικά εξασθενεί την κάτω στροφή του άλλου ματιού, όχι στην πρωτεύουσα θέση, αλλά προς την πλευρά δράσης του κάτω ορθού του άλλου ματιού και έτσι θα μας κάνει πιο συμμετρικό, αμφωτερόπλευρο, ασυμμετρική την κάτω στροφή. Και τουλάχιστον για ένα επίπεδο θα μας... αυτή τουλάχιστον θα ήταν η επέμβαση που θα έκανα εγώ. Και μπορεί να μας βοηθήσει με διεύρυνση του διόφθαλμου πεδίου οράσεως, ίσως όχι στην εντελώς κάτω βλεμματική στροφή, αλλά θα είναι αρκετά πιο λειτουργικό το διόφθαλμο πεδίο του. Ευχαριστούμε πολύ. Συμφωνούμε. Άρα, ράματα Κιούπερ στο άλλο μάτι. Ένα λεπτάκι, έχουμε ακόμα ένα τελευταίο περιστατικό. Ο Νίκος Κυρόπουλος θα το... Θα είμαστε σύντομοι. Τρεις μήνες μετά από ένα ετερόπλευρο χειρουργείο εξωτροπίας σε ένα νεαρό άντρα, αναπτύχθηκε πόνος, ίδημα και μερικός περιορισμός, κυρίως της άνω στροφής του δεξιού οφθαλμού. Δεν υπήρχαν άλλα συστηματικά σημεία ή συμπτώματα. Νίκο, μου σχολίασέ μου διαφορική διάγνωση, διάγνωση και θεραπεία. Εντάχει. Πρόκειται για κυταρίτιδα του κόγχου, η οποία κυταρίτιδα του κόγχου είναι μια βαριά νόσος, που συνήθως απειλεί την όραση και πιθανώς τη ζωή του ασθενούς. Και έτσι απαιτείται ακριβής διάγνωση και νοσοκομιακή θεραπεία σε όλες τις ηλικίες, αλλά ιδιαίτερα στα παιδιά και στους ασθενείς που βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή. Σαν αιτιολογία, γενικά, αποτελεί παραπικείμενη παραρρηνική κολπίτιδα, που σαν αιτιολογία είναι 80% στα παιδιά, περιοφθάλμιο τραύμα σε ενήλικες, δακρυοκυστήτης, οδοντικό απόστημα, μέση οτίτης, ενδοκρανιακή λίμωξη, ενδοκοχικό ξένο σώμα ή προηγηθής εγχείρηση του βολβό, βακτηριεμία, ενδοφθαλμίτης και δακρυοδενίτης. Οι παθογόνοι παράγοντες είναι συνήθως ο στρεπτόκοκος της πνευμονίας, ο χρυσίζων σταφυλόκοκος και ο ημόφυλος της ινφλουέντσας. Κλινικά έχουμε πόνο στον κόγχο, πρόπτωση, πυρετό, κακουχία, διπλοπία, περιορισμένη κινητικότητα, ίδιμα και ερήθημα βλεφάρων και πιθανή απώλεια της όρασης. Από το ιστορικό υπάρχει κολπίτης, οτίτης, πρόσφατο τραύμα, χειρουργείο ή οδοντιατρική εργασία, διαβήτης και νοσοκαταστολή. Από τη γενική κατάσταση έχουμε πυρετό, ναυτία, έμετο έως και λίθαργο. Τοπικά έχουμε ερυθρότητα, ίδιμα βλεφάρων, πόνο με τις βολβικές κινήσεις, χύμωση επιπεφικότος, πρόπτωση με ή χωρίς μειωμένη όραση. Η διαφορική διάγνωση γίνεται από νεοπλάσματα, όπως το ραβδομιοσάρκωμα, το λέμφωμα, η λευχαιμία, ο μεταστατικός όγκος και το ρετινοβλάστομα. Από θηριοειδική οφθαλμοπάθεια, φλεγμονή του κόγχου, όπως ο ψευδόγκος του κόγχου, η μειοσίτης του κόγχου και η οικοκυωμάτωση του Βέτζενερ. Και επίσης από αρτηριοφλεβώδη δυσπλασία και συρρήγγειο καροτίδος συραγκώδους κόλπου. Η θεραπεία είναι νοσοκομιακή και συνίσταται στην ενδοφλέβια χορήγηση αντιβιωτικών. Οι επιπλοκές είναι 2% μηνυγκίτιδα, υποπεριοστικό απόστημα 7%, θρόμβωση του συραγκώδους κόλπου 1%, απώλεια της όρασης 1%, ενδοκρανιακό απόστημα 1% και οστεομελίτης των οστών του κόγχου 1%. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ προσωπικά πάντα δίνω συστηματική αντιβίωση μετά τα χειρουργεία στραβισμού, ειδικά στα παιδιά, ένα σεκλωράκι για να είμαστε καλυμμένοι. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας και εύχομαι καλή συνέχεια.